εναντίον πάσης επιβουλής, ενάντια στην Ορθοδοξία μας και ενάντια στην ευλογημένη μας πατρίδα. Και η ευχαριστία σε εσάς και η τιμή και η δόξα σε εσάς ανήκει, διότι εσείς αποτελείτε το έδαφος πάνω στο οποίο διαγράφεται η πορεία για τις ημέρες τις σκοτεινές που ζούμε του γλυκυτάτου Ιησού, που ήρθε νικών και είναι νικήσει. Γι' αυτό θα πρέπει να έχετε απέραντη χαρά, αγαλίαση πνευματική και να είμεθα έτοιμοι εις τας επάλξης της μαχωμένης Ορθοδοξίας για να δούμε τα λόγια του Κυρίου να πραγματώνονται στις ημέρες μας. Ελήλυθε η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αυτά τα λόγια πραγματώνονται σήμερα και η αγάπη σας αποτελεί τους προτεργάτας, αποτελεί την δύναμη κρούσεως εναντίον όλων των σκοτεινών, σατανιστικών, αντορθοδόξων και αντεθνικών δυνάμεων. Ζει Κύριος ο Θεός! Και βέβαια, πολλές φορές έχουμε πει ποιο είναι το ελληνοορθόδοξο κίνημα και τι στόχους θέλει να πραγματώσει. Αλλά επειδή η εποχή μας είναι γεμάτη από προβλήματα και όλοι μας είμαστε πονεμένοι και θλιμμένοι για ό,τι γίνεται μέσα στην ευλογημένη μας πατρίδα, πολλές φορές και μέσα στην οικογένειά μας, αλλά και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, θα πω εν περιλήψη ποιο είναι το νόημα του αγώνος μας, ποιος είναι ο στόχος που έχουμε βάλει, που αποτελεί το πείρωμα της καρδιάς μας, που αποτελεί το όραμα του νου, που αποτελεί την κρυφή αλλά και δυνατή επιθυμία της ψυχής μας. Να δούμε την Ελλάδα μας ορθόδοξη από τη μία άκρη έως την άλλη. Και όχι ορθόδοξη όπως την θέλει ο καθένας. Ορθόδοξη όπως οριοθέτησε το Πνεύμα το Άγιο. Όπως οι θεοφόροι πατέρες έχουν θεσμοθετήσει και στην παράδοση και στο δόγμα και στην καθημερινή ζωή. Και αυτό είτε το θέλουν οι εχθροί της πίστεως, είτε το επιδιώκουν να μην πραγματοθεί οι σκοτεινές και αντίχριστες δυνάμεις που πολεμούν Ορθοδοξία και Ελλάδα, πρέπει να ακούσουν και να μάθουν ότι η νίκη ανήκει στον Χριστό. Η Ορθοδοξία θα νικήσει. Όραμα λοιπόν του ελληνοορθοδόξου κινήματος είναι να δούμε ενωμένη την Ελλάδα κάτω από τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, να δούμε τα παιδιά μας να γίνονται κήρυκες και ομολογητές της πίστεως της Ορθοδόξου στα πέρατα της Οικουμένης, να δούμε τέλος πάντων τους άρχοντας αυτού του τόπου να μην είναι μέσα στο σκοτάδι της ασεβίας, στην αδιαφορία, στην νεκρότητα, μέσα σε μια κατάσταση που έχουν μεγάλη
αντίθεση με την δική σας αγάπη, με ολόκληρο τον ορθόδοξο ελληνικό λαό και κλήρο. Και να γνωρίσουν ότι τα προβλήματα του έθνους δεν λύνονται μόνο με συμβάσεις. Δεν γίνεται η σύγκληση, όπως μας λένε κάθε φορά, εισπράττοντας φόρους ή παίρνοντας κονδύλια και πακέτα από την Ευρώπη. Η σωτηρία και το οικονομικό στερέωμα της Ελλάδος, αλλά και το πνευματικό, είναι η Αγία μας Ορθοδοξία. Και σήμερα γίνεται και μια άλλη σύναξη. Γι' αυτό νιώθω ότι εδώ ο αέρας είναι αέρας Ορθοδοξίας. Είναι ατμόσφαιρα αγιοπνευματική και ευλογημένη. Γιατί γίνεται βέβαια εναντίον των αιρέσεων και μια άλλη σύναξη στο Κάραβελ. Συγχαίρουμε για τέτοιες προσπάθειες και χαιρόμεθα που πραγματώνονται. Αλλά θέλω να κάνω ένα ερώτημα. Πώς μπορούν, είναι και αυτό αποτέλεσμα του ερωτήματος που θα κάνω. Μη βιάζεσαι. Λοιπόν, ένα λεπτό. Θέλω να κάνω ένα ερώτημα. Θα υπήρχαν αιρέσεις και θα ήταν η Ελλάδα μας ένα ξέφραγο αμπέλι αν δεν είχαν εισχωρήσει οι νεωτερισμοί στην Εκκλησία και αν δεν είχε γίνει η αναιρετική εγκύκλιος του 1920 και η αμαρτία και η βλασφημία εναντίον των πατέρων και του Αγίου Πνεύματος του 1924. Προτού λοιπόν χτυπήσουμε τα φίδια που κυκλοφορούν, πρέπει να βρούμε και να χτυπήσουμε την αιτία που συνεχώς γενοβολούν μέσα στην ευλογημένη και ορθόδοξη Ελλάδα. Και το ότι ο χώρος αυτός φιλοξενεί, όπως λέει ο αδερφός μου Παναγιώτης, επάνω ένα τζαμί, και εμείς πολλές φορές θέλαμε να πάμε εκεί, αλλά πάμε οπουδήποτε αλλού εκτός από εκεί. Γι' αυτό τον συγκεκριμένο λόγο, γι' αυτό και όταν ήτανε στην προχθεσινή, την περασμένη εβδομάδα στο Sky εκπομπή και ήθελε, δυστυχώς, άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν πολλά, ήθελαν να πει ένας μουσουλμάνος που ήταν εκεί τον ύμνο που ψέρνουν από τον τζαμί. Και αποχωρήσαμε, διότι δεν μπορεί. Δεν μπορεί να γίνεται αυτή η σύγχυση και ο φυρμός μέσα στην Ορθόδοξη Ελλάδα. Εμείς περιμένουμε Χριστούγεννα με την Βηθλεέμ. Ο Θεός για μας δεν είναι εκείνος που ψάχνουμε να βρούμε. Για μας ο Θεός εσαρκώθη. Είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, το Θείο Βρέφος της Βηθλεέμ. Και όλα τα άλλα, ό,τι όνομα και να έχουν, με όποια μορφή και να παρουσιάζονται, είναι κατασκευάσματα του ακαθάρτου πνεύματος και έχουν ένα και μόνο σκοπό, να χτυπήσουν τον σαρκοθέντα λόγο, τον ζώντα Θεό, και να χτυπήσουν
την Αγία μας Ορθοδοξία και την ευλογημένη μας πατρίδα σαν λίπνο της Ορθοδοξίας στο πέρασμα των αιώνων. Γι' αυτό ακριβώς δεν ανεχόμεθα τι ούτου συγκριτισμούς από οποιονδήποτε και να γίνονται, είτε από τον Πατριάρχη εντός παρενθέσεως, είτε και από τον τελευταίο που κατά ταυτότητα και κατά δήλωση θέλει να είναι Ορθόδοξος Χριστιανός. Τα θέματα της πίστεως, ο αγώνας για την Ορθοδοξία χρειάζεται δύναμη, παρησία, συστολή και γνώση. Και όταν αυτά δεν υπάρχουν, τότε καλόν είναι όποιοι αναφέρονται να αναφέρονται με πολύ προσοχή και να μην δημιουργούν στο λαό εικόνες αντίθετες από εκείνες που θα τον οδηγήσουν στη σωτηρία της ψυχής. Γι' αυτό ακριβώς απόψε η χαρά η δική μου είναι ανεκλάλητο. Γιατί βλέπω ότι το λίμα, ο στρατός του στρατολόγου του μεγάλου, του Παναγίου Πνεύματος, πυκνώνει, θεριεύει και δυναμώνει και γίνεται η στράτευση κάθε μέρα και δυνατότερη. Και ακούγονται οι κλαγιές των πνευματικών όπλων, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή και τρέχει η ψυχή για να αγκαλιάσει αυτόν που αγκάλιασε αιώνια και διαχρονικά πάνω από τον Τίμιο Σταυρό ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Και έρχονται οι ώρες οι μεγάλες που χωρίς να το καταλάβουμε κλήρος και λαός θα ενωθούμε εις τας επάλξεις του ομολογιακού αγώνος. Καμιά άλλη ενότητα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σήμερα. Μόνο όσοι πλημμυρίσουν από αγάπη για τον Χριστό βρίσκονται εν μετανοία και εξομολογήσει και δεν είναι τυχαία είτε κάτω από το τετιμημένο ράσο είτε με το όνομα Ορθόδοξος Χριστιανός, αυτοί θα βρουν την δύναμη, γιατί ο Χριστός ενώνει. Η Ορθοδοξία στερεώνει τα βήματά μας και δίνει το παράδειγμα των μαρτύρων και των ομολογητών. Παράδειγμα για να το ακολουθήσουμε έως θανάτου και μυριάκης υπέρ της δόξης του Κυρίου και για την Αγία μας Ορθοδοξία. Και όπως η Αγία Βαρβάρα είναι προστάτης του πυροβολικού και το πυροβολικό χτυπάει και ξεθαρεύουν οι φαντάροι, ξεθαρεύει το πεζικό και τρέχει να καταλάβει τα εθνικά φρούρια, έτσι ακριβώς το ελκύς είναι το πυροβολικό και έχουμε μεγάλη αγάπη στην Αγία Μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα που μας δίνει το παράδειγμα της προστασίας όλου του κλήρου, του Ορθοδόξου και του λαού που σε λίγο θα ξεκινήσει στους δρόμους, στις πλατείες, θα τρυπώσουν τα νυκτόβια των αιρέσεων και των πλανών και ψηλά, πολύ ψηλά το λάβαρο της Αγίας μας Ορθοδοξίας, ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός θα λάμψει και θα τον προσκυνήσει όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά ολόκληρη η ανθρωπότητα. Μην ξεχνάτε ότι είστε στρατιώτες του
του Παμβασιλέως Χριστού, γιατί και εγώ και εσείς σε κάποιο βαθμό το έχουμε ξεχάσει και θέλουμε να είμαστε στρατιώτες χωρίς μάχη, στρατιώτες χωρίς όπλο και μπαρούτι. Εδώ στις επάλξεις του ομολογιακού αγώνος, στις επάλξεις του ελληνοορθοδόξου κινήματος δεν χωρούν άοπλοι και δεν μπορούν να ρίχνουν αβολίδωτα. Ο εχθρός είναι παγκόσμιος. Οι πρόδρομοι του Αντιχρίστου λησομανούν καθημερινώς και εντονότερα. Αλλά όσα κάνουν στο κεφάλι τους θα πέσουν. Αρκεί εμείς να μην είμεθα επιλύσμονες, μου λένε μερικοί. Εμείς ερχόμαστε σε όλες τις συγκεντρώσεις. Ευλογημένο και Άγιο. Γι' αυτό και από τα βάθη της ψυχής μας στέλνουμε το πιο δυνατό και εγκάρδιο και χαιρετισμό και ευχαριστώ σε όλους εσάς και σε όλους όσους έχουν έρθει έστω και σε μία συγκέντρωση. Ο αγώνας όμως είναι σκληρός και δίδεται καθημερινώς Ακαδημίας 35. Ιδιαίτερα όμως κάθε Δευτέρα απόγευμα με ομιλία ορθόδοξη που στερεώνει την ψυχή άρτων ψυχής αιωνίου χάριτος και ευλογίας. Και κάθε Τετάρτη για να γίνεται ευρύτερη ενημέρωση στα καθημερινά και καυτά προβλήματα. Εκεί λοιπόν χρειάζεται η δική σας παρουσία, η δική σας αγάπη, η δική σας προσευχή. Να κάνουμε κάθε Δευτέρα στις 6 ώρα την παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και να την κάνουμε και να είναι κλειστή η Λεωφόρος Ακαδημίας. Να βγει έξω ο κόσμος, να ανησυχήσουν οι άνθρωποι, να πούνε τι γίνεται και να ακούσουν, να ψεύνεται η παράκληση και να ακούγεται ο ζωηφόρος λόγος. Ο λόγος όχι μόνο τον καιρό εκείνο, αλλά ο λόγος εμείς οι στρατιώτες του Ιησού Χριστού. Πώς πρέπει να πολεμήσουμε, πώς πρέπει να ετοιμαστούμε με εξομολόγηση, με θεία κοινωνία, με τα όπλα εκείνα που μας δίνει η μητέρα και τροφός Εκκλησία, με δάκρυα, με κατάνοιξη και για τον κλήρο και για τον λαό, διότι όλοι έχουμε παγώσει. Δεν μιλάω για τις εξαιρέσεις, μιλάω για αυτούς που ενδεχομένως μου μοιάζουν. Είναι λοιπόν καιρός να αλλάξουνε πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να δώσουμε το στίγμα πλέψεως μέσα στο σημερινό σκοτάδι και να αλλάξουμε τα φώτα του ουρανού, να ξαναέχουμε πάνω στην ευλογημένη μας πατρίδα νέους ομολογητάς, νέους μάρτυρας, νέους αγωνιστάς για ορθοδοξία, για νεότητα και για την ευλογημένη μας Ελλάδα. Για λοιπόν να δούμε πόσο αυτά τα πράγματα ο καθένας από μας τα έχει φιλοξενήσει στην καρδιά του. Ξέρω θα μου πει η αγάπη σας, δύσκολη η καιρή, πολλά τα προβλήματα. Ναι αδέλφια μου, αλλά και μεγάλος ο Στέφανος, ο συντελεστής με τον οποίον πολλαπλασιάζει ο Κύριος και οι Άγιοι Άγγελοι καταχωρούν τα βήματά μας πάνω στον αγώνα για την Ορθοδοξία και την Ελλάδα, είναι μεγάλος, μέγιστος, όχι εκατονταπλάσια, μυριοπλάσια λαμβάνουν σήμερα οι πραγματικοί αγωνιστές. Και καλό τον Τίμιο Κλήρο
να σηκώσει πρώτος τα λάβαρα της Επαναστάσεως εναντίον των σατανοκινήτων δυνάμεων και αυτού του Αντιχρίστου. Με σύνεση, με σοφία, με συνέπεια και συνέχεια, όχι μια στιγμή μόνο. Ένας αγώνας θέλει πείρωμα ψυχής, θέλει απόφαση, θέλει να μπει μέσα στη σκέψη και μέσα στη ζωή. Πρώτο μέλημα, μοναδικό όραμα, γιατί όσο και να ζήσουμε αδέρφια μου εδώ, εάν δεν γίνουμε ειλικρινείς ενώπιον του Εσταυρωμένου που μας δίνει το παράδειγμα και ακολουθούν το παράδειγμα του Θεηγόρος Παύλος, μάρτυρες και ομολογητέ της πίστεώς μας, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε με σιγουριά. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε το βάρος μόνοι μας. Μόνοι μας είμαστε αδύναμοι. Όμως με το Χριστό μαζί, με τους μάρτυρες και τους ομολογητάς, κάτω από την σκέπη της υπεραγίας Θεοτόκου και με την συμπαράσταση και συμβοήθεια αγγέλων και αρχαγγέλων, ο δρόμος είναι πανηγύρι. Και έχουμε μπει ήδη στο μεγάλο πανηγύρι του θερισμού. Γι' αυτό, αν εσείς και μόνο εσείς πάρτε απόψε ο καθένας τη δική του απόφαση, εάν αποτινάξουμε τη ραστόνη, την αδιαφορία και την οθρότητα, τους υπολογισμούς που ο κόσμος μας επιβάλλει και τις σκοπιμότητες που μας καθυλώνουν, τότε θα καταλάβουμε πόσο εύκολο είναι και πόσο κοντά μας είναι ο παντοδύναμος Θεός, η Παναγία και ομοουσία και ζωοποιώστρια. Πόσο θα ακουστούν τα θεία νοήματα και θα ενωτιστούμε το Άγιον του θέλημα που είναι η ευδοκία του ουρανίου Πατρός. Όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, θα πάμε και εμείς να προσκυνήσουμε ταπεινά σαν τους ποιμένες και τους μάγους στην Βηθλεέμ, αλλά και θα βρεθούμε στον Ιορδάνη για να ακούσουμε την φωνή του ουρανίου Πατρός. Ούτως εστί ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ειδόντισα. Βλέπετε πόσο γλυκιά είναι η πίστη μας, αδέλφια μου. Μέσα σε αυτήν την γλυκύτητα της πίστεως έγιναν οι αγώνες της τελευταίας δεκαετίας. Και σας μακαρίζω και ειλικρινά είστε ευλογημένοι και τρισευλογημένοι. Όσο μπορέσατε και ό,τι μπορέσατε και προσφέρατε σε αυτόν τον αγώνα που έγινε η αιτία για να αναμοχλευτούν τα γυμνάζοντα ύδατα σε όλη την Ελλάδα και στα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Και σήμερα να έχουμε την χαρά να έχουμε εδώ και να παίρνουν την φωνή της Αναστάσεως και να την μεταφέρουν από τη μία άκρη της Ελλάδος στην άλλη. Και βέβαια ακούγονται πολλά για αυτούς που δεν έχουν καλή προαίρεση, μπορεί να είναι και θανατηφόρα, αλλά στερεώνουν και αφυπνίζουν όποιον έχει καλή και αγαθή προαίρεση. Σας μακαρίζω όμως και για έναν άλλο λόγο, και τον Τίμιο Κλήρο και τον ευλογημένο λαό.
διότι για να βρίσκεστε εις τας επάλξεις, για να αγωνίζεστε ομολογιακά, είστε σύσσωμοι με τον Ιησού Χριστό. Μεταλαμβάνετε εν μετανία και εξομολογήσει σώμα και αίμα Χριστού, και οι άλλοι που ακόμη δεν έχουν καταλάβει, εγώ τους δίνω μία και μόνο συμβουλή: η προτροπή, η πόνο καρδιάς και ξεκίνησμα αγάπης, ξανά καθαρά εξομολόγηση. Προσοχή μεγαλύτερη, γιατί δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος από το να πλησιάζει κανείς τον αγώνα ή την τράπεζα των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων χωρίς την θωράκιση και την προετοιμασία, ορθοδοξία, εξομολόγηση και αγώνα για την αγάπη του Χριστού. Δεν θέλω να κουράσω περισσότερο την αγάπη σας. Είναι πολλά εκείνα που πλημμυρίζουν αυτήν την ώρα την ψυχή μου, πολλά μυστικά μηνύματα και βία, αλλά ας μείνουμε σε αυτό το σημείο. Ίσως αν χρειαστεί να δούμε και κάτι άλλο. Θέλω όμως από την αγάπη σας ένα πράγμα. Στην προσευχή σας, ιδιαίτερα τίμη οι πατέρες, όσο μπορείτε κατά τον χρόνο της Θείας Λειτουργίας να αναφέρεστε στον αγώνα, και εσείς αδέλφια να προσέξετε. Δεν έχουμε άλλο στερέωμα από την δική σας αγάπη και προσευχή και από την ευλογία της Εκκλησίας. Δεν έχουμε τίποτε άλλο. Αλλά βέβαια αυτή είναι η ανθρώπινη διάσταση. Θεϊκώς έχουμε την σκέπη της υπεραγίας Θεοτόκου. Έχουμε την χάρη της Τριαδικής Θεότητος και την παρουσία σαν έπος περιποιημένο των μαρτύρων, των ομολογητών και των οσίων. Γι' αυτό, καλά μου αδέλφια, ας μην χάνουμε το θάρρος μας. Με δύναμη πολύ, με ανάσταση ψυχής, ας αναγωγήσουμε από τα μύθια ψυχής, καρδιάς και νου, ότι δεν θα προδώσουμε ποτέ το Χριστό. Και θα δώσουμε μία υπόσχεση σε μάρτυρες και ομολογητές και ήρωες της Ελλάδος μας, που πολέμησαν για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία, ότι θα δώσουμε και εμείς την μάχη, μάχη έως αίματος, για να μην έρθει το ηλεκτρονικό φακέλωμα, για να μην δεχτούμε αιώνια εχμαλωσία, για να μην γίνει το χατήρι των ακαθάρτων δαιμόνων και των αντιχρίστων δυνάμεων. Θα σπάσουμε το ηλεκτρονικό δίκτυ, θα δώσουμε στον ελληνικό λαό τα όπλα, τα πνευματικά, που μαζί με τον κλήρο, τον ορθόδοξο, σε μία ενότητα θα φωνάξουμε μαζί με τον προφήτη Ηλία: το ζει Κύριος ο Θεός. Και η μάχη θα στεφθεί με νίκη και χαρά, και θα δούμε όλα εκείνα
που τα περίμεναν οι γενιές και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός μιλούσε για το ποθούμενο. Το μισό ήρθε, αδέλφοι. Ήρθε η εδαφική και αυτή όχι η ολόκληρη. Γιατί το ελληνικό, το ελληνοορθόδοξο κίνημα δεν συμφωνεί με αυτούς που λένε. Δεν διεκδικούμε τίποτε. Είναι λάθος και εθνική προδοσία. Τα ελληνικά, τα ορθόδοξα, τα διεκδικούμε και θα γίνουν όπως ο Θεός θέλει και όχι. Η κακομυριά και η μικροκαρδιά των σημερινών, όποιοι και να είναι, αρχόντων της Ελλάδος. Ο κλήρος, η Εκκλησία έχει υποχρέωση, εφόσον βλέπει τα πράγματα του έθνους να παραπέουν, να πάρει εθναρχικόν χαρακτήρα, να βραντήσουν και να στρώψουν οι άγγονες από μικρούς και μεγάλους, να χτυπήσουν οι πατερίτσες και να πούν όλοι μαζί, κλήρος και λαός, το στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου πρόσκομεν, για να μην πέσει σε μία πτώση θανάτου ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, διότι αν πέσει όπως προσπαθούν οι αντίχριστες δυνάμεις, η ορθόδοξη Ελλάδα, αν σταματήσουν να φωνάζουν οι ορθόδοξοι ιερείς και αρχιερείς και ο λαός του Θεού σε μία δυνατή και βροντοφόρο ενότητα, στεντορίως όπως διακηρύσει ο Θεηγόρος Παύλος, ο ουρανός στενάζει, τρέμει η γη από τη μία άκρη ως την άλλη. Από μας εξαρτάται, από τον κλήρο και τον ορθόδοξο λαό, να δώσουμε ενωμένοι και αγαπημένοι ως εις άνθρωπος εις την ενότητα της πίστεως και με την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος την πανανθρώπινη μάχη. Θα μου πείτε τώρα είναι καιρός για τέτοιες δουλειές με τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας, και αυτό είχε κάνει και ο πονηρός Φαραώ τότε και ο νοητός Φαραώ σήμερα μας έχει βάλει μέσα στο καταναλωτικό κανάλι, μέσα σε μία ηλόχρονα ζωή και δεν μας έχει αφήσει περιθώρια για να στρατευθούμε υπέρ του Ιησού Χριστού, υπέρ της Αγίας μας Ορθοδοξίας και της φιλτάφης της πολύ αγαπημένης μας πατρίδας. Γι' αυτό ήρθε ο καιρός να αποτινάξουμε όλα αυτά και θα μας χαϊδέψει σαν ούριος άνεμος η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Θα μας ενδυναμώσει το σώμα και το αίμα του Χριστού μας και όταν πέσουν τα πρώτα σπάρα, όταν ακουστούν οι πρώτες φυλακίσεις, τότε θα δείτε πώς θα ξυπνήσει και ο κλήρος και ο λαός. Τότε θα καταλάβετε ποιο αγώνα έκανε και γιατί σας παρακαλούσε και σας προέτρεπε και τον Τίμιο Κλήρο και ιδιαίτερα τους Αγίους Αρχιερείς στο ελληνοορθόδοξο κίνημα όλα αυτά τα χρόνια. Τότε θα πείτε νυν υπερπάντων ο αγώνας. Αν το πούμε τώρα
δώσουμε την υπόσχεση ενώπιον του Τριαδικού Θεού και της υπεραγίας Θεοτόκου, όχι με λόγια, στάνει πια, με έργα, με απόφαση, με αγάπη, με ταπείνωση, με ενότητα, του Θεού το θέλημα να γίνει και όχι το θέλημα όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Όχι όπως είπα και στην αρχή, ορθοδοξία στα μέτρα ουδενός. Η ορθοδοξία θα πρέπει να το γνωρίζουν όλοι, και πατριάρχες και αρχιερείς και ιερείς και λαός περιούσιος, ότι δεν επιδέχεται ούτε αύξηση, ούτε μείωση, ούτε αλλίωση, διότι είναι έργο και καρπός του Παναγίου Πνεύματος. Γι' αυτό ας αναβοήσουμε εν ενή στόματι και μία καρδία. Ζήτω η Ορθοδοξία μας! Ζήτω η Ομολογιακή Αγώνε! Τιμή και δόξα σε όσους αγωνίζονται για Ορθοδοξία και Ελλάδα! Ζήτω η Ελλάδα μας! Καλή δύναμη και πάλι άπειρες ευχαριστίες. Και τώρα στην συνέχεια ο αδελφός Ανδρέας έχει το λόγο. Κύριο Πρεσβυτέριο, αγαπητοί συστρατιώτε, Ορθόδοξοι Έλληνες Χριστιανοί ευλογημένοι, μοναχοί και λαϊκοί που συμπαρίσταθε αυτές τις στιγμές κοντά εις το Ελληνορθόδοξο κίνημα που από το 1986 έδωσε τον πρώτο παλμό της πίστεως και εκήρυξε ότι η πίστης πρέπει να κατεβεί. Η πιστή μέχρι τα πεζοδρόμια για να αρχίσει πλέον ο αγώνας υπέρ των οσίων, υπέρ των οσίων και των ιερών, ακούτε, υπέρ των οσίων και των ιερών. Καλό είναι και δεν αντιφερόμεθα προς όλες τις κινήσεις που ο μαρτυρικός λαός αυτή τη στιγμή της Ελλάδος κατέρχεται δυστυχώς στα πεζοδρόμια για την διεκδίκηση του άρθρου του επιουσίου. Βέβαια εκεί τον έφεραν οι σιωνιστές, εκεί τον έφεραν οι Εβραίοι, και δυστυχώς μας έχουν δημιουργήσει μια νέα Παλαιστίνη που στην Ορθόδοξη Ελλάδα να κατεβαίνουμε στα πεζοδρόμια και να κάνουμε μπλόκο σε όλους τους κόμβους της Ελλάδος, οι αγρότες μας και όλες οι τάξεις του ελληνικού λαού. Ακόμα έφτασαν στο σημείο να κόψουν το επιδοματάκι που έπαιρναν οι πολίτεχνοι. Αν είναι δυνατόν, έσχο! Είναι οι νέοι γενίτσαροι, γενοκτόνοι, για να κατέρχεται ο πληθυσμός της Ελλάδος και να ανέρχεται των Τούρκων, να αυξάνεται, ο οποίος πρημοδοτείται, γιατί τους έχουν αφήσει τους ανθρώπους αυτούς. Ο Θεός να τους ελεήσει, και κάποτε κάποιο μέρος θα έρθει και αυτός και θα βαπτιστεί, όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς Μετωλός.
φυτεύουνε το χασίσι επισήμως και τους δίνουνε όλοι αυτοί οι γκάγκστερ της Αμερικής, τους πρημοδοτούνε όχι μόνο αυτούς να καταστρέψουνε, αλλά και την ωραία μας Ελλάδα και τα παιδιά μας ακόμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι χρόνια ζούμε. Αλλά θα ήθελα αυτή τη στιγμή, επειδή άκουσα από την τηλεόραση ότι ενεκρίθη ένα κονδύλιο 910 εκατομμύρια για τους ιεροκήρυκας της Ελλάδος. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να ήταν μερικοί ιεροκήρυκες εδώ στην παρούσα συζήτηση, να μας εξηγήσουν και εμάς που δεν ξέρουμε ορισμένα πράγματα. Διότι ιεροκήρυκας δεν σημαίνει να πεις το καιρό εκείνο, βεβαίως το καιρό εκείνο θα το πεις και από εκεί θα πάρεις αφορμή, αλλά να μας πούνε τον καιρό τούτο, γιατί κοιμούνται οι πατριάρχοι και οι αρχιερείς και κοιμήσουν και τον λαό και το παίρνουν στο λαιμό. Να έρθουν οι κύριοι αυτοί και τους προκαλούμε να βγουν στην τηλεόραση. Αυτά τα χρήματα που παίρνουν από το δημόσιο έχουν υποχρέωση να σώσουν ψυχές. Διότι λένε μέσα οι προφητείες, το αίμα των προβάτων εκ των χειρών σας ζητήσει. Εκ των χειρών σας ζητήσει. Εδώ χάνονται ψυχές. Εδώ βγήκαμε στην τηλεόραση και μας πρόβαλαν ξαφνικά από την Κρήτη επισήμως καθηγητής της γυμναστικής που πληρώνεται για αυτός ή στον προϋπολογισμό πληρώνεται ότι η μεγαλύτερη αίρεση είναι η Ορθοδοξία. Ισμέν και ισμέν τους ταλέπορους αυτούς ανθρώπους που καθόντουσαν στο τραπέζι επισήμως, δεν ξέρω ακούτε, πού πρέπει να πάτε, δεν καταλαβαίνω, ακούτε. Αυτούς τους ανθρώπους που καθόντουσαν στο τραπέζι, τους ανθρώπους του κόσμου δηλαδή, του κόσμου, κάτι σαϊντολόγους, ναι, κάτι ευαγγελιστάς, κάτι δικηγόρο, βουδιστάς, μιλάγανε με τέτοια άνεση σαν να ήτανε γνωστοί και μιλάγανε επί επανειλημμένος τους εδόθη ο χρόνος 5 φορές και 6 κλπ. Όταν η Ορθοδοξία μίλησε, φωνάξανε τελεία! Τελεία, ε! Να κλείσει το στόμα του Ορθοδοξίου. Δηλαδή, να μην πούμε εκεί στα παιδάκια εκεί του γυμνασίου, να μην τους πούμε ποιος είναι ο Θεός. Γιατί τα παιδάκια τα χάσανε. Και είπανε, ποιος είναι ο Θεός εν πάση περιπτώσει. Ο Τούρκος πιστεύει σωστά, ο Βουδιστής, ο Σαϊτολόγος, διότι το Σαϊτολόγος προέρχεται από τον Σατανά. Ασχέτως από αυτό. Καθαρά δηλαδή. Ποιος έχει και δεν ξέρανε τα βαπτισμένα παιδιά στην Κολυβήθρα της Ορθοδοξίας, της Ορθοδόξου Ελλάδος, βαπτισμένα παιδιά δεν γνωρίζανε τον Θεό, δηλαδή τον Χριστό, εις τον οποίον ο νονός και αυτή διαμέσου του νονού είπε αποτάσσω με τον Σατανά και τα έργα αυτού και δεν γνωρίζανε. Δηλαδή πάνε να πάρουν από την νεότητα τον Χριστό, να χάσει η νεότητα της Ελλάδος την αλήθεια του Τριαδικού Θεού και τη σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Καταλαβαίνετε τι εγκλήματα γίνονται. Πότε επιτέλους λίγο μέσα μας θα τρέξει το αίμα στις πλέβες για να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο τα παιδιά μας να σώσουμε. Όλα είναι παιδιά της Ελλάδος αυτά. Όλα παιδιά δικά μας είναι. Γιατί ανήκουν στο σώμα του Χριστού, στο σώμα της Εκκλησίας, καταλάβατε. Και το σώμα αυτό
όπως θέλαμε να εξηγήσουμε για να τους πούμε, αλλά δεν μας άφησαν την αιτία που δεν πιστεύουν, το σώμα αυτό πρέπει να διαχέεται και να περνάει όπως περνάει ο χυμός της αμπέλου και του δέντρου, η χάρις του Παναγίου Πνεύματος, διότι χωρίς την χάρη του Παναγίου Πνεύματος δεν μπορούν να πιστέψουν τα παιδιά. Ας το καταλάβουμε αυτό. Και το μεγάλο λάθος απευθύνουμε προς τους θεολόγους αυτή τη στιγμή, προς τους πατριάρχας. Μα θα μου πείτε, έχεις δικαίωμα να επιχειρηθείς? Έχω δικαίωμα διαμέσου της πίστεως. Είμαι ανάξιος, είμαι αμαρτωλός, το γνωρίζω. Αλλά γνωρίζω όμως τι θα πει Ορθοδοξία, γνωρίζω τι θα πει αλήθεια, και δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να βλέπω να πλήττεται η μάνα μου και να ετοιμάζεται, διότι είναι μάνα μου η Ορθοδοξία. Με γέννησε πνευματικά στην κολυμπήθρα εσύ. Απαντώ λοιπόν προς όλους αυτούς τους θεολόγους. Για πέστε μου, Κύριε, μιλάτε περί του Χριστού και μιλάτε εμείς δεν κάνουμε τίποτα στο Χριστό. Ακολουθούμε το δόγμα, το πιστεύω δεν το έχουμε αλλάξει, το δόγμα το έχουμε και λοιπά. Είμαστε εντάξει λοιπόν, Κύριε. Ναι, αλλά για πέστε μου, υπακούεται στο Πνεύμα το Άγιο? Όχι. Ξέρετε τι θα πει Πνεύμα Άγιο? Γιατί δεν αναφέρεστε στο Πνεύμα το Άγιο ως η ψυχή της Εκκλησίας? Και το Πνεύμα το Άγιο όταν δεν κάνετε υπακοή και είστε αποστάτε, πώς είναι δυνατόν να αναπαυθεί και να γίνει εγκάτοικο, όπως λέει ο Κύριος, ότι εγώ νικήσω και να ρεπεντήσω εμείς? Άμα διώξετε το Πνεύμα το Άγιο, αφήνετε το σώμα του Χριστού, αλλά το Πνεύμα το Άγιο είναι η πνοή και η ζωή και η ενέργεια. Δηλαδή έχετε ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν μπορείτε να το κυλήσετε. Είστε βαπτισμένοι, αλλά δεν πιστεύετε. Γιατί είστε αποστάτε από το Πνεύμα το Άγιο, Κύριε. Αυτό ήθελα να πω και στους Ευαγγελικούς και σε όλους που παρευρίσκονται εκεί. Γιατί διερωτούντο, γιατί δεν μπορούμε να πιστέψουμε και ποιος είναι ο Θεός? Δεν καταλάβατε ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μετά την Αγία του Ανάσταση, προς τελείωση των Αγίων Αποστόλων, προς τελείωση οι οποίοι αμφισβητούσαν ακόμα και την αίγεση του Κυρίου, τον έβλεπα δηλαδή τον Χριστό και αμφίβαλαν ότι είναι ο Χριστός. Για προσέχτε, έχει σημασία το μεγάλο. Έβλεπαν τον Χριστό και αμφέβαλαν. Γιατί? Διότι δεν είχε πέρθει το πνεύμα της Αγίας Πεντηκοστής να τους βαπτίσει επί των κεφαλών. Είναι αβλέπωση και μη βλέπωση, και ακούωση και μη ακούωση. Πότε τελειώθησαν οι Άγιοι Απόστολοι? Όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, και τότε ο Παράκλητος ενίκησε και τους οδήγησε μέχρι του μαρτυρίου. Δεν χρειαζόντουσαν τότε, όταν ήρθε ο Παράκλητος, να δούνε τον Χριστό πάλι, να τους πει εγώ είμαι ή να φάει μαζί τους. Όχι! Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Καταλάβατε τι γίνεται? Και πολλοί λένε, τι χαλάσαμε? Τίποτα, ούτε τίποτα, τρίχα, τίποτα, όλο το δω. Όχι! Αποστατήσατε προς το Πνεύμα το Άγιο. Ήρθατε σε αντίθεση με τις 7 Άγιες Οικουμενικές Συνόδου. Υπογράφετε σήμερα χαρτιά ότι το θηρίο της Αποκαλύψεως είναι αδελφός Άγιος. Ντροπή! Πώς λοιπόν θα δει το Πνεύμα το Άγιο να μπει στους μαθητάς, και πώς θα κηρύξει ο καθηγητής? Ο καθηγητής θα κηρύξει, ο θεολόγος που ήταν εκεί, ο θεολόγος. Πώς λοιπόν θα κηρύξει να πει τι, να πει τι, να σαγηνεύσει τα παιδιά να έρθουν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού? Με τι τρόπο?
αφού δεν υπάρχει η ζωηφόρος δύναμη και η χάρις, εκείνη η ευλογία του Παναγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν νομίζουμε ότι μπορεί ο Πατριάρχης Αθηναγόρας να άρει τα αναθέματα των πατέρων. Τι ωραία, θαυμάσια, και είμαστε ορθόδοι. Κύριε ελέησον, αντιστροφή, τελεία, άλλη πορεία, αναγνώρισης των αιρετικών και του μονοφυσίτου, που λέει σήμερα εις των βίων της εκκλησίας του Αγίου Θεοδούλου, που λέει του Αγίου Ιωάννου Επισκόπου Κολονίας, ερχόταν ένας μονοφυσίτης, τον οποίον δια διορατικής είδε ο Άγιος Ιωάννης, διορατικός είδε ο Άγιος Ιωάννης, και ερχόταν με έναν άλλον Ορθόδοξο και του λέει, ευλογείτε, λέει ο Ορθόδοξος, λέει, ευλογώ τον Ορθόδοξο, τον άλλον που έχει μαζί σου δεν τον ευλογώ, ήταν μονοφυσίτης του Σεβίρου, ακούτε. Και σήμερα οι μονοφυσίτες είναι εντάξει. Έχουν αναγνωριστεί από τα Πατριαρχία, εκτός από τον Πατριάρχη Διόδωρο κλπ. Έχουν αναγνωριστεί ότι είναι εντάξει οι μονοφυσίτες. Πώς λοιπόν θέλετε να πάμε μπροστά και πάμε τώρα στο άλλο θέμα, γιατί να μην έρθει ο Αντίχριστος? Τι τον εμποδίζει δηλαδή? Τι τον εμποδίζει? Τον εμποδίζει τίποτα? Αφού λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αποστασία σημαίνει Αντίχριστος. Η ίδια η αποστασία, αυτή θα φέρει τον Αντίχριστο. Γι' αυτό και ο προφήτης Δανιήλ, τώρα λέμε και κάτι πολύ αποκαλυπτικά, γι' αυτό λέει και ο προφήτης Δανιήλ, βλέπει στα 3,5 χρόνια, για προσέξτε, στα 3,5 πρώτα χρόνια που βγαίνει ο Αντίχριστος, τον βλέπει σαν κέρατο. Για προσέξτε. Τον βλέπει σαν κέρατο, δηλαδή χριστιανόσταυλη. Ακούτε, χριστιανόσταυλη. Και λέει θα αγαπήσει, λέει, τους χριστιανούς και τους ορθοδόξους. Χριστιανός στα 3,5 πρώτα χρόνια. Αν δεν θα πάτε ρωτή έτσι. Και λέω σε μερικούς αυτή τη στιγμή, μα ρε ευλογημένοι άνθρωποι, εάν εσείς δεν βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι ο γραμμωτός κώδικας είναι το σύμβολό του, πώς θα γνωρίσετε τον Αντίχριστο που θα είναι ένας άνθρωπος? Μα είναι δυνατόν, αφού σας δίνει η Αποκάλυψη το σύμβολο αυτό του Αντιχρίστου και δεν το πολεμάτε και σας αφήνει 10 χρόνια, θα γνωρίσετε τον Αντίχριστο? Τι λέτε? Πού θα τον γνωρίσετε? Γιατί? Από τι θα τον γνωρίσετε? Για πέτε μου. Όχι, δεν θα γνωριστεί. Στα μετά 3,5 χρόνια, ακούτε, στα μετά 3,5 χρόνια, ο Αντίχριστος, το κέρατο που βλέπει ο Δανιήλ, θα ξεριζώσει, λέει, έμπροσθεν αυτού 3 κέρατα, θα γίνει δηλαδή τι, δικτάκτορ, οπότε πάμε στο ΙΖΙΤΑ κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, που τον παρομοιάζει κεφαλή Εβδόμου ή Εσχάτη του Κυρίου. Αυτός είναι αυτό. Άρα σαν πρόβατο, και θα καλύπτεται από τι νομίζετε? Ποιος θα τον φυλάει? Για προσέχτε, είναι και ένα άλλο. Ποιος θα τον φυλάει? Οι 10 βασιλείς, 10 κέρατα και τα 2 κέρατα του ψευδοπροφήτου, ο Πάπας δηλαδή. Καθαρά χαρτιά, και να επιβάλλει κανείς αυτό ότι ο Πάπας είναι ψευδοπροφήτης. Ουδε πελάχιστον, διότι το κέρατο και ο οφθαλμός που δείχνει και ο Δανιήλ και η Αποκάλυψη σημαίνει εκπεσόντα αρχιερέα. Τελεία και πάμε. Τις ιδιότητες αυτές δεν μπορεί να τις έχει ούτε Τούρκος, ούτε Βουδιστής, ούτε ιδωλολάτρη. Την ιδιότητα του τεράστου και του οφθαλμού την έχει μόνο ο αρχιερέας. Εκπεσόνομος αρχιερέας. Γι' αυτό λέει και η πέμπτη ψάλτικα, ότι είδων αστέρα να φύπτει εκ του ουρανού πεσόντα μέγα αστέρα και να ανοίγει το φρέα της αλήθεια. Ώστε έχουμε το γραμματό κώδικα και δεν μπορούν να μας τον αναλύσουν οι θεολόγοι. Τι είναι ο γραμματός κώδικας αυτό? Το λέει 666.
ο γραμματός κώδικας, αδέρφια μου. Αυτά τα 6 και 6, γιατί θα σας μιλήσουμε και συγκεκριμένα. Από εκεί και πέρα πρέπει να το καταλάβουμε γιατί αγωνιζόμαστε, όχι με φρούδα πράγματα, όχι με γενικότητες. Να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε το χάραμα, το καταλαβαίνετε. Πάνω στα εγχωρέματα, το καταλάβουμε, αυτή είναι η πίστη. Αυτή είναι η πίστη. Λοιπόν, αυτό το 6 που βλέπετε, οι 6 αριθμοί από μια μεριά και οι 6 από την άλλη, είναι, το λέω με τα λύπη μου δυστυχώς, αυτοί το παρουσιάζουν, είναι οι 2 χιλιετίες εις Χριστόν, τις οποίες ατιμάζει ο γραμματός κώδικος, πατάει δηλαδή πάνω. Γι' αυτό λέει το Ιώτα Αλφα κεφάλους Αποκαλύψεως. Και την πόλη την Αγία πατήσουσι 42 μήνες. Είναι ατίμωσης αυτό. Το κομπιούτερ διαβάζει το γραμματό κώδικα, δηλαδή τα αυλάκια τα λευκά. Τι σημαίνει λευκό αυλάκι? Λευκό αυλάκι σημαίνει λευκό αδελφάτο. Δηλαδή η μέση γραμμή, η λευκή, αυτός είναι ο Αντίχριστος. Και οι 2 γραμμές που σχηματίζουν τη λευκή είναι οι 2 μαύρες χιλιετίες του Χριστού που πέρασαν. Ατίμωσης δε, είναι ατιμωτικό σύμβολο της πιστεώς μας. Βλέπετε ο 13ος αριθμός βγαίνει έξω από το κάλυμα αυτό, από το πάτημα του γραμματού. Αυτός είναι ο 13ος αναμενόμενος μετά τα 12 άστρα της Ιώχου Αντίχριστος. Ελεύθερος αυτός, δεν πατιέται. Δείχνει λοιπόν ο γραμματός κώδικας 13, προσέχτε, 13 γραμμές, έχει 2 πλαίσια. Δείχνει στο ένα πλαίσιο 13 γραμμές και στο άλλο πλαίσιο 13 γραμμές. Οι 13 γραμμές που δείχνει δεν προεξέχουνε, προσέχτε. Οι 13 γραμμές είναι ενωμένες. Τι σημαίνει? Το πρώτο στάδιο που θα βγει σαν πρόεδρος κοινοβουλευτισμού. Της Ευάπης δηλαδή, καθαρά χαρτιά. Λοιπόν, είναι ενωμένος, δεν φαίνεται. Όταν αναλάβει τη βασιλεία, τότε θα βγουν οι 3 γραμμές. Το 666. Έχει λοιπόν 2 στάδια ο Αντίχριστος βασιλείας. Το πρώτο, το δημοκρατικό που δεν φαίνεται, και το άλλο που κατέρχεται. Αυτός είναι ο γραμματός κώδικας. Αν πάμε βέβαια μέσα στην Θεία και την Αποκάλυψη, θα δούμε ότι, για προσέξτε, με την γραμμή που προεξέχει κάτω από τις 13 γραμμές, από τις 13 πρώτες γραμμές, με την γραμμή που προεξέχει γίνονται 14 γραμμές. Τι σημαίνει 14 γραμμές? 7 και 7, 14. Αποκάλυψη 5 κεφάλαιος Αποκαλύψεως. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, και είδων το αρνίον των εσφαγμένων έχουν 7 κέρατα και 7 οφθαλμούς. Είναι οι 2 ιδιότητες του Χριστού. Πάει να ομοιωθεί προς το αρνίον ο Αντίχριστος. Γι' αυτό αναφέρει τον αρχημό 14. Και μην ξεχνάτε ότι στις 14 του μηνός Νησάν τελούν και οι Εβραίοι το Πάσχα. 14 λοιπόν γραμμές σημαίνει νέος Χριστός, Αντίχριστος. Καταλάβουμε αυτό το πράγμα επιτέλους. Και καταλήγουμε δεν θέλω να προχωρήσω περισσότερο και καταλήγουμε ότι αυτή τη στιγμή εδώ και 10 χρόνια βγάλανε ταυτότητα για τα εμπορεύματα και είμαστε τόσο σοφοί εμείς οι Έλληνες, μάλλον μας έχει πάρει ο διάβολος το μυαλό, δεν υπάρχει εμβολία, ώστε δεν διαρωτήθηκε ποτέ κανείς να πει γιατί τα εμπορεύματα βγάζονται ταυτότητα στα εμπορεύματα. Έχουν οι άνθρωποι που είναι όντα, εν πάση περιπτώσει το δικαιολογήσανε. Τα εμπορεύματα πρέπει να έχουν και αυτά ταυτότητα. Όμως υπάρχει νομοθετικό διάταγμα που πρέπει υποχρεωτικά στο εμπόριο να κυκλοφορούν όλα τα εμπορεύματα σφραγισμένα. Οπότε παρηθεύει η αποκάλυψη του Αγίου Άγιου Θεολόγου που λέει και ουδής θα μπορεί να αγοράσει, να πωλήσει ή μη ο έχων το χάραγμα, το όνομα και τον αρχικό του θηρίου.
Τι άλλο περισσότερο θέλετε? Θέλετε να δούμε ποιο είναι το όνομα του θηρίου? Ποιο είναι το όνομα? Ο γραμματός κώδικας λέει το χάραγμα, για προσέξτε. Το χάραγμα λέει, το χάραγμα είναι το όνομα του θηρίου. Και λέει και ο αριθμός του θηρίου. Βέβαια ο αριθμός του θηρίου είναι το 666. Αλλά για πέστε μου, γιατί είναι το όνομα αυτό? Γιατί? Διότι ακριβώς ψάχτε μέσα στην αλφαβήτα και βρέστε αν υπάρχει γράμμα με μία κάθετο γραμμή και τότε θα καταλάβετε τι εννοούν αυτοί. Είναι το μονόγραμμα του Αντιχρίστου. Το χάραγμα αυτό είναι το πρώτο γράμμα του Αντιχρίστου. Ονοών νοήτων. Δεν σας λέω. Και έτσι έχουμε και το χάραγμα, έχουμε και τον αρχημό του θηρίου πάνω στα εμπορεύματα και δεν ξεσηκώνονται οι Μητροπολίτες να πάνε να κάνουν ολονυχτία και να χτυπήσουν και το κεφάλι του στον τοίχο να βγάλει λίγο αίμα. Καλύτερα να βγάλει αίμα παρά να του ζητήσει το αίμα αυτό των προβάτων εκ των χειρότερων, ο Κύριος, τη Δευτέρα εκείνη η παρουσία της Κρίσεως. Μισθοτυπημένες! Λυπούμε που σας το λέω. Και δεν είναι καθόλου αυτά εκτός της αληθείας και της ορθοδοξίας, διότι ο χρόνος θα το δείξει πολύ γρήγορα ότι αυτό είναι το σύμβολο. Και μην περιμένετε άλλο και μην νομίζετε ότι θα έρθουν άλλα. Όχι. Ο καιρός πλησιάζει και βλέπουμε ημέρες με την ημέρα να γίνεται ο κλειός μέσω του ηλεκτρονικού φακελώματος, διότι εδώ έβγαλαν ότι με το κομπιούτερ, λέει, μπορούν να διαβάσουν τη σκέψη ανθρώπου που έπεσε σε κόμμα στο νοσοκομείο. Όταν πέσει ο άνθρωπος σε κόμμα μπορούν να διαβάσουν τη σκέψη. Αφού λοιπόν μας φακελώσουν όλους και μας βάλουν στη στρούγκα σαν τα πρόβατα, τότε θα ελέγχουν και τον εγκέφαλό μας. Και όμως εμείς κοιμόμαστε, καθόμαστε, δεν σηκωνόμαστε να φωνάξουμε, δεν το θέλουμε επιτέλους αυτό το πράγμα, όπως είπαμε στην τηλεόραση, για λόγους πίστεως. Τι θα μας πούνε? Οι χιλιαστέ για λόγους πίστεως δεν παίρνουν όπλο. Οι χιλιαστέ για λόγους πίστεως δεν παίρνουν όπλο. Εμείς οι οποίοι στέλνουμε τα παιδιά μας στην πρώτη γραμμή, εμείς οι οποίοι πληρώνουμε τους εφοριακούς και την εφορία κλπ, εμείς που είμαστε σύνομοι πολίτες, δεν έχουμε δικαίωμα για το θέμα της πίστεώς μας να αρνηθούμε τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα? Για ποιο λόγο επιτέλους? Τι είμαστε εμείς? Δεν είμαστε μέσα από την ορθόδοξη Ελλάδα? Δηλαδή... Γι' αυτό απόψε που σας καλέσαμε εδώ, ο σκοπός μας είναι ένας. Πλέον από σήμερα μπαίνει στο πρακτικό κομμάτι ο αγώνας από το 1986. Δηλαδή πώς μπαίνει? Ακούστε. Δημιουργήθηκε ο σύλλογος και έχουμε αυτούς που θα ακούσετε σε λίγο του Διοικού Συμβουλίου, δεν την ανοίγουμε εμείς στο Διοικό Συμβούλιο. Δημιουργήθηκε ο σύλλογος Άγιος Κωνσταντίνος και Αιγύρε. Και δημιουργήθηκε διότι ο Σταυρός, να προσέξτε, είναι η αισχήνη των Ιουδαίων. Και μάλιστα αντιμάχεται το σύμβολο του 666, διότι το σύμβολο το δικό μας είναι ο Τίμιος και ο Ζωοποιός Σταυρός. Γι' αυτό το πιάνω. Οι Εβραίοι όταν ακούσουν περί βασιλείας Ορθοδόξων, είναι καλύτερα, δεν ξέρω τι να ακούσουνε, αλλά φεύγουνε μακριά και έχουνε τόση τέτοια κακία και φθόνο. Γιατί ξέρετε γιατί? Γιατί ετοιμάζουν το δικό τους βασιλέα, τον Αντίχριστο, δεν το καταλάβατε? Μα τόσο χαζοί είμαστε. Αυτοί καταργήσανε όλες τις αυτοκρατορίες, καταργήσανε όλες τις βασιλείες. Γιατί δεν μπορούσαν οι άνθρωποι με το χρήμα να εξαγοράσουν, δυστυχώς το λέω, προέδρους δημοκρατίας, πρωθυπουργούς.
υπουργός, υπουργός που πάνε και ψηφίζομαι εμείς. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν το έχουμε καταλάβει. Εγώ είπα και άλλες φορές, αν ήμουν πνευματικός, τώρα, τουλάχιστον αυτές τις εποχές, δεν θα κοινωνούσα κανέναν εάν δεν μου έλεγε πρώτα τι ψήφισε. Και ας με πούνε τρελό, να με πούνε τρελό, χίλιε φορές τρελό, με την δίκη μου καλά, ναι. Γιατί με μεγάλη καλή, ανάπτυξη αυτή. Να δίνουμε την ψήφο μας στον κύριο αυτό που λέγεται μασονία, το οποίο υπηρετούν και προσκυνούν δυστυχώς οι κύριοι αυτοί. Ο Άγιος λοιπόν Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη προχωρεί τώρα και ζητάει αυτή τη στιγμή, προσέξτε τι ζητάει από όλους μας, να αποδείξουμε εμπράκτος ότι εάν μας καλέσουν να παραδώσουν τις ταυτότητες τις παλιές, προσέξτε, τις νομαρχίες, αυτός είναι ο σκοπός τους. Αυτοί κάνανε μία πρόβα τζενεράλε, σας το λέω τώρα, κάνανε μία πρόβα τζενεράλε με τα αυτοκίνητα. Με τα αυτοκίνητα. Αυτό που βάλανε το σήμα δεν είχε. Λάθος. Λάθος είναι. Για μερικές 15-20 ψωροχιλιάδες δεν υπάρχει πίστηση δηλαδή, τίποτα. Τρέξαν όλοι να πάρουν το σήμα, να βάλουν το χ που διαγράφει την Ελλάδα. Είναι άλλο θέμα αυτό. Θα το πούμε που είναι. Γιατί χ είναι 6. 600 δεν έχει σημασία. Κυρία χ είναι 660. Όλοι τα. Τρέξαν λοιπόν όλοι. Και κάνανε και ουρές και βάλανε και πρόστιμα, όποιος δεν πάει να πάρει θα έχει τόσο πρόστιμα και έβλεπες ουρές ολόκληρες, αυτοί κάνουν τεστ, δεν τους έχουμε καταλάβει ακόμα. Μα πότε θα ξυπνήσουν, τεστ είναι. Το ίδιο θα κάνουν για τις ταυτότητες. Θα βγει μια εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών και θα λέει μέσα σε ένα εξάμηνο ή σε τρίμηνο θα τρέξετε όλοι, θα καθίσετε ουρά, δεν ξέρω, να παραδώσετε την παλιά, να σας βγάλουμε φωτογραφία ίσως και το μηχάνημα που θα φωτογραφίσει να είναι με αυτήν την λέτερ 100%, να σας φραγίσουμε και στο μέτωπο και να παραλάβετε τις νέες ταυτότητες και όποιος δεν έρθει στην προθεσμία του 6 μηνών θα έχει 50.000 πρόστιμο και θα δείτε τον κόσμο να τρέχει σαν τρέλος. Ε όχι, δεν θα γίνει αυτό. Εδώ λοιπόν απεφάσισε ο σύλλογος που ενεκρίθηκε από το πρωτοδικείο και είναι μεγάλο αυτό που έγινε. Τώρα δεν μας ενδιαφέρει, ας τα ακούσουμε. Είναι μεγάλο το ότι πήραμε άδεια από το κράτος ώστε να στραφούμε κατά του 666, ναι. Ο σύλλογος κατά του 666. Και θα βγάλουμε ταυτότητες δικές μας. Παράλληλα με αυτές που έχουν σημασία. Δελτίο ταυτότητες λόγου. Δελτίο. Εδώ είμαστε κύριοι. Για την πίστη μας αποκάνουμε. Θα το πετύχουμε. Καταφεύγουμε και στο Συμβούλιο Επικρατείας και θα τους πούμε κύριοι, αναμείνατε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Πότε θα βγει δεν μας ενδιαφέρει. Μέχρι τότε δεν έχετε δικαίωμα να βάλετε χέρι πάνω μας. Θα συναλλασσόμεθα με το παλιό σύστημα γιατί ο νόμος σας είναι αντισυνταγματικός και μας αγαπάει ο Θεός γιατί δεν προλάβανε να αλλάξουν το σύνταγμα. Καταλάβατε, δεν προλάβανε. Αυτή είναι η παγίδα που πέσανε. Ο χρόνος περνάει. Άμα χάσουν το χρόνο χάσανε τα σχέδια για την Ελλάδα. Νίκησε η Ελλάδα. Το παιχνίδι στην Ελλάδα χάθηκε. Η Ελλάδα είναι εκείνη για την οποία είπε ο Κύριος μας. Ελλήνησε η ώρα. Είναι να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και δόξασα και πάλι δοξάζω. Πάλι στην Κωνσταντινούπολη.
Και αυτοί που έρχεται ορθόδοξοι ελληνικοί εις τα πέρατα της Οικουμένης. Τους γνωρίζουμε. Ξέρουμε τα σχέδιά τους. Θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να σας πούμε τα πάντα. Ακούστε, αυτό θα σας το δώσω τίποτα. Ο γραμματός κώδικας, ακούστε δεύτερο μου. Ο γραμματός κώδικας, ο οποίος διαβάζεται αντίστροφα, σημαίνει τις 1260 μέρες που η γηνή ευρίσκεται στην έρημο και διώκεται προ προσώπου του ο Θεός. Αυτοί είναι οι 13 αριθμοί που είναι κάτω από το γραμματό. Είναι οι 1260 μέρες. 13ος αριθμός σημαίνει τρίτη χιλιετία μετά Χριστό. Το 1260 λοιπόν διαβαζόμενο ανάποδα δίνει τον αριθμό 18. 60 και 12, 12 και 6, 18. Αυτός είναι ο γραμματός κώδικας. Οι 1260 μέρες του Θηρίου. Πάρτε λοιπόν απόφαση ότι βρισκόμαστε στις ημέρες αυτές. Ναι, στις ημέρες του Αντιχρίστου. Με φάρο να το λέμε αυτό. Και να αγωνιζόμαστε ότι εμείς η Ελλάδα θα νικήσει το Θηρίο. Οπωσδήποτε. Γιατί είναι σε γραμμένο. Το λέει και το γιώτα ζήτα κεφάλαιο. Το γιώτα ζήτα κεφάλαιο το λέει. Και οι 10 λέει βασιλείς, οι 10 βασιλείς, αυτοί οι Ευρωπαίοι, δίδουνε λέει την εξουσία, ακούτε, την εξουσία, τη γνώμη και τη δύναμη στο θηρίο επί μία ώρα. Και ούτι πολεμήσουσι το αρνείο. Και το αρνείο νικήσει αυτούς, εννοεί πνευματικό πόλεμο, προτού δώσουνε τη βασιλεία. Διότι παρακάτω λέει ότι δίδουνε τη βασιλεία στο θηρίο έως πληρωθούν οι χρόνοι του Θεού. Αλλά τώρα βρισκόμαστε στην πνευματική αναμέτρηση με τον Πάπα, τον Οικουμενισμό, την Ευρώπη και πρέπει να νικήσουμε. Καταλάβετε το, η Ορθοδοξία θα μας έρθει. Προσέξτε το αυτό, διότι πολλοί είπαν ότι μας στερούν την ελευθερία. Θα φωνάξουμε λοιπόν και θα πούμε ότι για λόγους ηλεκτρονικού φακελώματος, επειδή μας στερείται την ελευθερία, δεν την παίρνει ταυτότητα. Αδέρφια μου, δεν τα ακούνε αυτά οι Ευρωπαίοι. Αυτοί είναι χιτλερικοί. Είναι νέοι δικτάτορες, γι' αυτό βλέπετε και τη Γερμανία παίρνει πάλι ξανά. Προσέξτε, αυτοί είναι δικτάτορες, δεν ακούνε. Και ξέρετε τι κόλπο μας παίζουν. Α, θέλετε την ελευθερία σας, θα σας προστατεύσουμε. Θα σας βγάλουμε ένα νόμο να σας προστατεύει, να μην σας πειράζει κανείς. Αφού σας φακελώσουμε όμως πρώτα, και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου η μαρτυρική Ελλάδα που δεν έχει κυβερνήτας, διότι δεν είχε κυβερνήτας, θα είχαμε μπει στην Κωνσταντινούπολη. Ορθοδόξη κυβερνήτη. Δεν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Έφυγε το πλήρωμα του χρόνου. Λοιπόν, μέχρι 31 Δεκεμβρίου έχει πάρει απόφαση το Συμβούλιο της Ευρώπης ότι πρέπει να ψηφιστεί ο νόμος που θα μας προστατεύει, διότι αποτελεί προϋπόθεση για να μπούμε στη συνθήκη του Σέγγεν. Καταλάβατε τι μας κάνουνε. Επομένως εμείς δεν θα προβάλλουμε μόνο, ναι, οι βάσεις, τα θεμέλια είναι το ηλεκτρονικό φακέλμα. Θα προβάλλουμε όμως και τη μεγάλη δύναμη που μας δίνει ο Χριστός. Και η μεγάλη δύναμη του που μας δίνει ο Χριστός είναι η Αποκάλυψη. Είμαστε τρελοί, ναι, για την πίστη είμαστε τρελοί. Και τους πρώτους μάρτυρες που τους κατακόβανε, τους λέγανε τρελούς. Τι αφήνετε, λέει, την ωραία σας ζωή και αφήσουν και σας διαμερούν τα μέλη. Γιατί, λέει. Διότι πιστεύουμε, ναι αδέρφια, πιστεύουμε και δεν θα πάρουμε το σήμα του διαβόλου να το βάλουμε στην καρδιά μας.
Να λοιπόν ότι η πίστης έρχεται πάλι να μας σώσει. Έρχεται θύρα βοηθείας από τον Κύριο και είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή να αγωνιστούμε γι' αυτό και κατά την έξοδο. Έχουμε ειδικές αιτήσεις. Βέβαια όσοι δεν το ξέρετε θα παραδείτε δύο φωτογραφίες ή θα τους παίρνετε στα γραφεία του Συλλόγου δύο φωτογραφίες για να βγει πάρα αυτά η ταυτότητα και να έχουμε μία ενίσχυση και μία πληρότητα ότι εμείς πρακτικώς κάναμε το καθήκον μας ενώπιον του Θεού. Τώρα θα έρθει και η Θεία ενίσχυση και βοήθεια και ο Χριστός έχει πολλές λύσεις γιατί είναι παντοδύναμος και δεν θα αφήσει τα πρόβατά του να τα σφραγίσει και να τα διαλύσει ο λίγος. Εκουλένει. Εδώ έχω μία σημείωση γραμμένη στα σύστημα. Εκείνοι λέει που βάζουν τα τραξέρ για ολοκράγματα ζητούν επιτακτικά να τους δώσει το κράτος λέει και μητρό. Με άλλα λόγια απαιτούν το άμκα. Ενώ γίνεται ο αγώνας μας να ματαιωθεί ή να ακυρωθεί, πρέπει να το θίξετε σήμερα διότι απαιτούν αυτό που δεν γνωρίζουν τον όρεθρο του 666 και του σφραγίσματος του Αντιχρίστου. Είναι δηλαδή θύματα εκείνων που κατεργάζονται μεθόδους επικρατήσεως, σφραγίσεως κάθε ατόμου και αλίμονες όσους επέρχεται αυτή η παγίδα. Πίσω από κάθε απαιτία και οργάνωση εμποδεύουν τα όργανα του θηρίου. Εμείς δεν υπησερχόμεθα εις τις λεπτομέρειες αυτές. Ένα είναι γεγονός ότι λένε οι πατέρες ότι ο διάβολος θα αρχίσει από την κοιλιά. Εκ χιλίες λέει άρχισε το θηρίο. Λοιπόν όλα αυτά αν δεν προλάβουμε να το κάνουμε προαιρετικό και θα γίνει προαιρετικό και δεν θα πάρει κανείς πως σαν το πολιτικό γάμο θα γίνει αυτό. Φτάνει όμως να ξεσηκωθούμε. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν ότι σε κάθε οικονομική πίεση που μας κάνουν, σε κάθε οργάνωση ιδιωτική ή δημοσία, αυτοί θα προσπαθήσουν για να μας δώσουν τη σύνταξη ή ένα κομμάτι ψωμί, να μας πάρουν την ψυχή. Αυτό είναι γεγονός. Και πρέπει λοιπόν να λάβουμε τα μέτρα μας, ώστε να τους δώσουμε αυτή τη στιγμή σε όλους τους Ορθοδόξους Έλληνες μία διέξοδο, έτσι λέγεται, μία διέξοδο ώστε οι άνθρωποι να αναπνεύσουν και να παραμείνουμε μακριά από το σφράγισμα που έρχεται. Δυστυχώς μετά θα ζητήσουν αυτοί στο χέρι και φανταστείτε αν από το 86 παίρναμε τις ταυτότητες σήμερα θα το απαιτούσαν. Αλλά όπως είπε και ο πατέρας Δημήτριος, τους χαλάμε τα σχέδια όσο μετατίθεται ο χρόνος. Προσέξτε το. Διότι αν μέχρι 31 Δεκεμβρίου δεν ψηφίσει η Ελλάδα το νόμο αυτό περί προστασίας από την ΑΦΚΑ, δεν θα πούμε λέει στη Σέγγεν. Χίλιες φορές. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Χριστός εργάζεται αδέρφια μου. Φτάνει εμείς να αγωνιούμε, να τον πιστεύουμε και να είμαστε έτοιμοι να θυσιαστούμε για την αγάπη και τη χάρη του. Η συνθήκη του Σέγγεν αδέρφια μου, ακούστε, σημαίνει, ακούστε τι σημαίνει. Ανοιχτά σύνορα με την Ευρώπη. Μπορεί να έρθει, ακούστε τι σημαίνει η συνθήκη του Σέγγεν. Σημαίνει αστυνομία του Αντιχρίστου. Όπως υπάρχουν στρατιώτες του Αντιχρίστου που πολλοί νομίζουν ότι είναι οικειονόκρανοι, δεν είναι της Αμερικής. Είναι οι των εθνών. Και καταλάβετε το τα στοιχεία της Αποκαλύψεως τι λένε ότι εις τον καιρό των εθνών, όταν συσπηρωθούν όλα τα έθνη και υπακούσουν σε μια παγκόσμια κυβέρνηση την τριμερή, τότε να αναμένεται ότι είναι η εποχή του Αντιχρίστου.
Τέτοια αστυνομία δημιουργείται και θα μπαίνει ο Γερμανός. Ο Γερμανός το σπίτι του Έλληνα να τον συλλαμβάνει. Καταλάβετε. Δεν θα έχουμε εθνική αστυνομία. Ξέρεις, ξέρεις ο κουμπάρος μου, είσαι ο Έλληνας, ο φίλος, ο συγγενής. Όχι. Αλλά θα μπαίνει μέσα και ίσως να μην ξέρεις και τη γλώσσα και θα σε αρπάζει, γιατί το Λοξεμβούργο εκεί, το κομπιούτερ, το οποίο θα παρακολουθεί τις κινήσεις μας, ενετόπισε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ορισμένοι αναρχικοί ορθόδοξοι, οι οποίοι δεν θέλουν την ένωση με τον Πάπα, οι οποίοι δεν θέλουν την νέα εποχή. Έτσι θα ξεκινήσει ο διωγμός. Θα το πιούμε το ποτήρι. Όχι. Κοιτάξτε να δείτε, όλα τα είπαμε, αλλά μην αναπαυόμεθα ότι χωρίς μάχη και πόλεμα θα γίνουν αυτά. Γι' αυτό λέει και ο Κύριος, στην ημέρα εκείνη θλίψης μεγάλη τέτοια δεν έγινε ποτέ στην ημέρα. Και πράγματι περνάμε σε μια θλίψη χωρίς να το θέλουμε πολλές φορές, για προσέξτε, χωρίς να το θέλουμε, χωρίς να έχουμε σοβαρό λόγο, μέσα αισθανόμεθα θλίψη. Ξέρετε γιατί? Διότι αυτή τη στιγμή χιλιάδες παιδάκια βρίσκονται στα ναρκωτικά. Χιλιάδες παιδάκια βρίσκονται σε οργανώσεις σατανισμού. Προσέξτε, χάσανε τη σφραγίδα του Αγίου Βαπτίσματος. Θλίβεται το Πνεύμα το Άγιο. Προσέξτε, λέει ο Κύριος, και μην λυπείτε, λέει, το Πνεύμα το Άγιο. Πώς να έχουμε εμείς χαρά, αδέρφια μου? Προσέξτε, η χαρά είναι προσωρινή. Παίρνουμε στη Θεία Λειτουργία, ευλογητός ο Θεός, και αισθανόμεθα εκείνη την ώρα της λειτουργίας τη χαρά, αλλά όταν βγούμε αμέσως μας καταλαμβάνει η συνθήψη. Καταλάβατε λοιπόν, η μόνη χαρά είναι ο αγώνας. Η μόνη χαρά είναι να μιλάμε. Η μόνη χαρά είναι να γίνουμε σαν τον Άγιο Κοσμάτο Νετολό. Η μόνη χαρά είναι να πάρουμε το έντυπο, να σώσουμε ψυχές. Και τότε πραγματικά μπορούμε να κοιμηθούμε κάπως ήσυχοι. Και ξημερώνοντας πάντοτε να είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε τον αγώνα τον ομολογιακό. Στην Αγγλία, και αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε, οι Άγγλοι, ξέρετε, δεν έχουν ταυτότητα εκ του συντάγματος. Το Σύνταγμα δεν επιτρέπει αυτό. Τώρα λοιπόν τους υποχρέωσαν να βγάλουν ταυτότητα. Και οι Άγγλοι λοιπόν, που είναι, φαίνεται, πιο σοφοί από εμάς και γνωρίζουν τα τερτύπια της ΕΟΚ, γι' αυτό και η Θάτσερ δεν ήθελε το νόμισμα, το ευρωπαϊκό, το πολέμησε. Λοιπόν, καλά τον εγκυκλοφόρησε, λέμε, τι έκανε η Θάτσερ, σαν σοφή πρωθυπουργός. Λοιπόν, στην Αγγλία λοιπόν τους έβαλαν πέντε λύσεις. Η δε πέμπτη λύση λέει, όποιος θέλει θα την πάρει ταυτότητα. Καταλάβατε, στην Αγγλία. Και εμείς εδώ τι είμαστε? Σε Νταχάου είμαστε, πού είμαστε, στην Αφρική είμαστε. Κάπου είμαστε εμείς. Και συγχαίρουμε αυτή τη στιγμή από το βήμα αυτό τον Ιατρικό Σύλλογο της Θεότητος. Τον Ιατρικό Σύλλογο της Θεότητος. Και ξέδωσε ανακοίνωση προς εκείνους οι οποίοι είναι στην περιοχή του και τους είπε ότι δεν είσαστε υποχρεωμένοι να υπογράψετε τη δήλωση που σας έρχεται, η οποία δήλωση ούτε όνομα έχει ποιος τη στέλνει. Κοιτάξτε πονηρία. Κοιτάξτε πόσο έχουν πει οι Εβραίοι και εμείς θυμόμαστε. Γιατί να μην το πιάσει αυτόν ένας γενικός γραμματέας του Υπουργείου Κοινωνικού Ζωτικού. Έλα εδώ, ποιος εσύ, πού είναι υπογραφή, πού είναι σφραγίδα, έρχονται στους ανθρώπους έτυπα και λέει υπεύθυνος δήλωση. Και δεν λέει από πού προέρχεται, ποιος υπογράφει δηλαδή, ποιος δίνει την εντολή, αλλά υπογράφτε παρακαλώ και στείλτε τα στοιχεία για να σας στείλουμε την κάρτα σας με τον αριθμό. Και λέει ο Ιατρικός Σύλλογος, όχι, για λόγους συνειδήσεως στείλτε και πίσω, έφυγε, δεν έχει σημασία. Το είπανε μετά από εσείς, αυτό δεν έχει σημασία. Σε λίγο να το πούνε όλοι, και οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι δημόσιοι υπηρεσίες και κυρίως οι στρατιωτικοί που προσπαθούν να τους μπλέξουν τους ανθρώπους επειδή είναι σε στρατιωτικές υπηρεσίες και τους επιβάλλονται, προσπαθούν να βγάλουν τις κάρτες εισόδου και εξόδου κλπ. Και εκεί δίνεται μάχη. Υπάρχουν γυναίκες ηρωίδες αυτή τη στιγμή.
Άντρες! Πολλοκοτρονέοι που δίνουν τη μάχη, ναι! Σε κάθε υπηρεσία υπάρχει ένας, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, όπως την Ολυμπιακή που δώσανε τη μάχη, τους κόσμους στο μισό, αλλά ενίσχυσαν όμως, διότι χρειάζεται πάρος αυτός ο αγώνας, χρειάζεται αυτοπουσία. Δεν μπορεί να φοβόμαστε αυτήν την παιδιά. Και από την άλλη, να επικαλούμαστε τον Κύριο, διότι λέει ο Κύριος, διηγήστε και φαρμακίσκε απίστης εις τη γη διδιωμένη. Η διδία είναι απιστία. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή παρήλθε η ώρα, ήθελα πολλά να σας πω. Αλλά δεν είναι η ώρα κατάλληλη για να πούμε, αδέρφια μου, αυτή τη στιγμή ότι πλησιάζουμε για να πιούμε το ποτήριο μέχρι τριγός, αλλά όταν το πιούμε εκεί θα σταματήσουν και τα δικαιώματα του διαβόλου και θα επέλθει η χαραυγή, διότι ας μην ξεχνάμε ότι χωρίς σταύρωση δεν υπάρχει ελεύθερη. Μη ζητάμε πράγματα δηλαδή, ωσέ, μη ζητάμε. Μετά θέσεις, χρόνου, γιατί δεν είμαστε αγροί, δεν είμαστε απόγονοι του 1821. Γιατί, εγώ θα πω κάτι και αν θέλετε πιστεύω. Εγώ μακαρίζω τον εαυτό μου που βρέθηκα αυτή την εποχή να αγωνιστώ για την αγάπη του Χριστού. Δεν υπάρχει να παρήκεται χαρά και ευτυχία να αγωνίζεται κατά του Χριστού. Διότι γνωρίζομαι ότι η νίκη είναι με τον Χριστό, διότι εξήλθε νικόν και είναι νικήσει. Γι' αυτό το Πανάγιο Πνεύμα αυτή τη στιγμή καλεί τους στρατιώτες, και τώρα θα σας πω κάτι, δεν θα σας πω περισσότερα, αλλά είναι ένα μυστικό κλειδί της Αποκαλύψεως. Είναι ένα μυστικό κλειδί της Αποκαλύψεως αυτό. Διότι η Αποκάλυψη οδηγεί μέσα περί 7 σφραγίδων, 7 σαλπίδων, 7 φιαλών, και τις 7 βροντές δεν τις αναφέρει, δεν τις περιγράφει. Γι' αυτό αφήνει στον αριθμό 21 θα συντελεστούν τα γεγονότα του Αντιχρίστου. 3-7-21, 21ος αιώνας. Είναι πάρα πολλά. Τη μάχη την δίνει τώρα, προσέχτε τη σας, τη μάχη την δίνει τώρα το Πνεύμα το Άγιον. Ο αριθμός 7, όχι ο αριθμός 8, προσέχτε, μην κάνουμε λάθος. Ο αριθμός 8 θα τη δώσει τη μάχη στη Δευτέρα Παρουσία. Τώρα δίνει το Πνεύμα το Άγιον. Ο αριθμός 6 είναι, μην μιλάτε. Ο αριθμός 6 είναι ο Υιός του ανθρώπου. Ο διάβολος μιμείται, ο αριθμός δεν είναι κακός. Ο διάβολος τον μιμείται τον Χριστό. Ο αριθμός 6 είναι ο Υιός του ανθρώπου, διότι το έκτο μηνύ συνελήφθη ο Κύριος και προ 6 ημερών του Πάσχα ο Κύριος μας ανέβη στο Ιεροσόλυμα. Και την έκτη μέρα εσταυρώθη. Και την έκτη ώρα εγένε το σκότος μέγα. Έκτη ώρα, έκτος αιώνας θα είναι εκείνος που θα γίνει η τελική αναμέτρηση με τον Αντίχριστο. Και είμαστε κοντά. Ευλογητός λοιπόν ο Θεός που αυτή τη στιγμή δεν αφήνει τους Ορθοδόξους να είναι σκοτισμένοι και κοιμισμένοι, αλλά αυτή τη στιγμή δίνει την σάλπιγγα του Αγγέλου του Εβδόμου που σημαίνει Πνεύμα Άγιο, και έρχεται η ώρα της δικαιοσύνης και της κρίσεως, διότι Πνεύμα Άγιο σημαίνει δικαιοσύνη και ότι τελείωσε το έλεος του Ιού των 2000 τρίδων. Είμαστε λοιπόν σε μεγάλες χαρές. Ας πάρουμε λοιπόν την ζωηφόρο δύναμη του Παναγίου Πνεύματος, του Βασιλέως εκείνου και Κυρίου που είναι
τέλειος Θεός κατά τον Άγιο Αθανάσιο και κατά τους Πατέρας, το Πνεύμα το Άγιο που αναφέρεται τρίτο εις το σύμβολο της πίστεως, για να καταλάβουμε ότι έρχεται η δικαιοσύνη και η κρίση και ότι οι δίκαιοι θα λάμψουνε ως φωστήρες, όχι μόνο στον ουρανό, αλλά και εδώ στη γη πάνω θα γίνει η μία πίνη, η ίσπινη, με βασιλέα, όπως λέει ο Άγιος Σαφώνιος σήμερα, βασιλεύσιον ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αμήν, γέννητο. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Και τώρα παρακαλώ, θα σας παρουσιάσουμε ένα, δεν θα αργήσουμε πολύ, και τώρα θα σας παρουσιάσουμε τον κύριο πρόεδρο του Συλλόγου, Άγιος Κωνσταντίνος και λένε, τον εξαίρετο αλλοπαγίτη και συγγραφέα με πολύ συγγραφική δράση, τον κύριο Κωνσταντίνο Δελιτσιώτη. Πολλά είπε ο αδερφός Ανδρέας, αλλά όπου ακούς πολλά κεράσια, θα κρατάς μικρό καλά. Κυρίες και κύριοι, με τους περισσότερους από εσάς γνωριζόμαστε πολύ καλά. Γνωριζόμαστε από τους σκληρούς αγώνες που όλοι μας κάναμε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Εμελπίδων κατά του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών, που είχε σαν σήμα τα τρία ομόκεντρα εξάρια με τα τρία κέρατα που συμβόλιζαν τον αντίχριστο αριθμό 666. Θυμάστε όλοι τότε, όσοι ήσασταν στο δικαστήριο, ότι ο πρόεδρος του δικαστηρίου που δίκαζε την υπόθεσή μας κατά του ΟΑΣ, κατά την έναρξη της διαδικασίας, είπε προς τους εκπροσώπους του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών: «Γιατί κύριοι δεν βάζετε έναν άλλον αριθμό από τα τόσα τρισεκατομμύρια αριθμούς που υπάρχουν στην αριθμητική και επιμένετε να χρησιμοποιείτε τον αριθμό 666. Χρησιμοποιήστε τον αριθμό 555, χρησιμοποιήστε τον αριθμό 777 ή τον 666. 66, 67, 68 είναι τόσο. Γιατί χρησιμοποιείτε το 666. Εγώ, σαν δικηγόρος τότε του ελληνικής, τους είχα πει: «Ρε παιδιά», είπα και στους συναδέλφους μου, τους δικηγόρους που ήσαν δικηγόροι του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών, «ρε παιδιά, γιατί επιμένετε σε αυτόν τον αριθμό? Αυτός ο αριθμός είναι ο αριθμός του διαβόλου, όπως το λέει και η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Και δεν μπορείτε να μου λέτε, γιατί κάναμε κάτι συζητήσεις και λέγανε ότι να, δεν είναι ορθά αυτά που γράφει ο Άγιος Ιωάννης, τους λέμε το Ευαγγέλιο, τα τέσσερα Ευαγγέλια, τα ασφάλιζεστε. Ναι, η Καινή Διαθήκη αποτελείται από τα τέσσερα Ευαγγέλια και από την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Είναι ένα ενιαίο σύνολο. Ή τα δέχεστε όλα, ή τα απορρίπτετε όλα. Δεν μπορείς δηλαδή να δέχεσαι τον Ευαγγελιστή Μαθαίο και να απορρίπτεις τον Ευαγγελιστή Ιωάννη». Τους είπα, δεν με άκουσαν. Αυτοί προτίμησαν να πάνε με τον διάβολο. Και πήγαν κατά διαβόλου δηλαδή. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών πήγε κατά διαβόλου. Διελήθη στα εξών συνεδέλφη και ας το βάλω στο μυαλό τους. Ότι όλοι όσοι συντάσσονται με τον διάβολο θα πάνε κατά διαβόλου. Μου είχα πει για κάποιον υπουργό στα προπήλαια. Και πήγε κατά διαβόλου. Και ο υπουργός αυτός ήταν ο Κλήτος. Κυρίες και κύριοι, είπα ότι με τους περισσότερους από εσάς γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά από τα δικαστήρια. Γνωριζόμαστε όμως και από τις αγώνες μας κατά της αντιχρίστου κινηματογραφικής ταινίας του Σκορτσέζε, που συκοφαντούσε τον Ιησού Χριστόν και την χριστιανική θρησκεία και μεταξύ των άλλων παρίστανε τον Ιησού ότι δείτε είχε φιλενάδα με την κακή έννοια του όρου, την Μαρία την Μαγδαληνή. Το χριστεπώνυμον πλήθος, ο ορθόδοξος χριστιανικός λαός, εξυνέστη και αγανάκτησε. Και η μεγάλη αυτή αγανάκτηση εξέσπασε
κατά των μηχανημάτων προβολής των κινηματογράφων, αυτών που έφεραν αυτήν την επέσχυτον αντιχριστιανική ταινία. Το αγανακτισμένο χριστεπώνυμο πλήθος ισόρμησε έξαλλον εντός των κινηματογράφων και έκανε γυαλιά καρφιά και έθωσε και μηχανήματα. Ενώ οι εκπρόσωποι του Ελκής, κύριε Ανδρέας Λύρας και ο Γιώργος Μαρκουλάτος, υπέβαλαν διεμού μήνυσιν κατά των ιδιοκτητών των κινηματογράφων που προέβαλαν αυτήν την άσημον και αντιχριστιανική ταινία. Και όταν έγινε η δίκη τους, οι κύριοι αυτοί, οι ιδιοκτήτες αυτών των κινηματογράφων, και ήρθαν στο δικαστήριο, βγάλανε τα παντελόνια στο σπίτι τους και φόρησαν γυναικεία φουστάνια για να μην πάνε φυλακή και ανήρισαν το πιστεύω τους. Ενώ την ταινία αυτή την έβαλαν για να δυσφημίσουν τη χριστιανική θρησκεία, για να δυσφημίσουν τον Χριστό, εντούτοις εκεί είπαν ότι εμείς δεν το κάναμε αυτό, ότι είμαστε χριστιανοί ψευδός βέβαια, και έτσι απειλάγησαν επειδή ανήρισαν το πιστεύω τους. Είπαν ψέματα. Κυρίες και κύριοι, η κατάσταση όσο πάει και χειροτερεύει. Η αντιχριστιανική εκστρατεία υπό των εχθρών της πίστεως, της πίστεώς μας συνεχίζεται. Η αντιχριστιανική σιωνιστική οργάνωση International Anti-Christian Campaign, που στα ελληνικά σημαίνει Διεθνής Αντιχριστιανική Εκστρατεία, η περιβόητη IAC, όπως θα έχετε ακούσει, δεν είναι βέβαια καμιά σχέση με την Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών της CIA, εδώ λέμε IAC. Η CIA λέει Υπηρεσία. Άλλο αυτό είναι. Ναι. Εντείνει όλο και περισσότερο τα πλοκάμια της και τον αγώνα της υπέρ της καθιερώσεως του Αντιχρίστου αριθμού 666. Πολλοί αφελείς ισχυρίζονται ότι δίθεν κατά σύμπτωση χρησιμοποιείται υπό ορισμένων αυτός ο Αντιχρίστου αριθμός 666. Τους απαντώ, γιατί κατά σύμπτωση δεν χρησιμοποιείται και ο αριθμός 777. Σύμπτωση. Γιατί δεν είναι. Γιατί δεν χρησιμοποιείται κατά σύμπτωση ο αριθμός 555. Και αυτός σύμπτωση. Τους απαντώ επίσης. Σύμπτωση είναι ότι ο ΟΑΣ, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών, είχε ως σήμα του τα τρία ομότητρα εξάρια που τα εσχεδίασε ο Εβραίος Κέσσερλι. Σύμπτωση είναι αυτό, έτσι. Σύμπτωση είναι ότι όλα τα ταξί του Ισραήλ μπροστά από τον αριθμό περί την ΣΥΤΑ Α625, πόσο είναι, έχουν το 666. Σύμπτωση είναι ότι ένα αυτοκίνητο σιλό του ενός περιφερειακού δήμου έχει τον αριθμό 666 ως σήμα του. Σύμπτωση είναι και αυτό. Σύμπτωση είναι ότι μια πλαστική λεκάνη, την οποία παρουσιάσαμε και στο δικαστήριο, φέρει το σύμπλαγμα του 666. Οι λεκάνες αυτές που πλένουν οι γυναίκες, οι πλαστικές, το 666. Σύμπτωση είναι για αυτό λοιπόν. Σύμπτωση είναι ότι αυτή η τράπουλα που τυχαίως έπεσε στα χέρια μας, ενώ το serial number, δηλαδή serial number θα πει ο αριθμός Πιτρόου, ας πούμε, είναι το 4201, όλα τα χαρτοπέδια, όλα τα χαρτιά δηλαδή, έχουν τον αριθμό 666 με μεγάλα γράμματα, δεν ξέρω εάν φαίνεται. Σύμπτωση είναι για αυτό. Ναι. Σύμπτωση λοιπόν είναι ότι και ένας λογαριασμός της ΔΕΗ Χαλανδρίου, όταν πήγε να εξοφλήσει κάποιος βασιλόπουλος Χαράλακος, έβαλε μία σφραγίδα και εξοφλήθη και μέσα στη μέση έχει τον αριθμό 666. Δεν προχωράω. Εγώ έχω 5-6 παραδείγματα και νομίζω ότι είναι καλά για οποιοδήποτε κακόπιστο να πιστέψει ότι είναι σύμπτωση. Οι συμπτώσεις αυτές, κυρίες και κύριοι, είναι μόνο για τους αφελείς. Για μας, η διεθνής αυτή αντιχριστιανική εκστρατεία, αυτή η International Anti-Christian Campaign, δραστηριοποιείται και εμείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί πρέπει να ανακόψουμε αυτή τη δραστηριοποίησή της και για να επιτευχθεί αυτό χρειάζονται σκληροί αγώνες. Γι' αυτό ιδρύσαμε και τον σύλλογό μας, των Πανελλήνιων Ομολογιακών Σύλλογων Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη, και καλείστε όλοι να εγγραφείτε στο σύλλογο αυτών για να αγωνιστούμε όλοι μαζί. Όλοι σας θα γίνετε κήρυκες του χριστιανισμού
και ταξιδιδείτε σε όλη την Ελλάδα, σαν ιεραπόστολοι. Το εν τούτο νίκα του μεγάλου Κωνσταντίνου και πάλι θα θριαμβεύσει. Οι αντίχριστοι και πάλι θα συντριβούν. Και η Ορθοδοξία θα θριαμβεύσει. Σας ευχαριστώ. Από μένα ο αδελφός κύριος Σπύρος Παναγιώτου έχει τον λόγο. Κοιτάξτε, η ταυτότητα αυτή έχει τον χαρακτήρα του δελτίου αναγνωρίσεως. Δηλαδή, εμείς ή τον αναγνωρίσεις και μπορεί να αναδειθούν και οι υπηρεσίες, δηλαδή οι οποίες θα είναι έξω στην επαρχία και γενικά θα φύγουν άνθρωποι, δηλαδή οι οποίοι να πάνε να οργανώσουν κλίματα εκεί. Και πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε, δηλαδή γιατί και το δελτίο αυτό τις αστυνομίες που έχουμε ουσιαστικώς είναι δελτίο αναγνωρίσεων. Δεν είναι τίποτα άλλο. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί Χριστό αδελφοί, στην κρίσιμη καρδί των ηλεκτρονικών φαγγελωμάτων ιδρύθηκε ο Σύλλογος Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη μετά από θεία καθοδήγηση. Μέσα από τους μακροχρόνιους αγώνες του Ορθοδόξου Λαού, μέσα από τους αγώνες επετέφθη να μην εφαρμοστούν οι ΣΕΒΗ ηλεκτρονικές ταυτότητες. Και θα είναι άδικο να εφαρμοστούν κάποτε. Γι' αυτό επιβάλλεται να συσπηρωθούμε όλοι γύρω από τον νέο ιδρύθεντα σύλλογο. Και δεν είναι μόνο οι ηλεκτρονικές ταυτότητες. Οι κάρτες κοινωνικής ασφαλίσεως περιέχουν τον αντίχριστο αριθμό 666. Επίσης, έχει δρομολογηθεί σταδιακά η εξάλληψη του μαθήματος των θρησκευτικών από τα σχολεία. Και όταν αυτό γίνει, ποιος θα στείλει τα παιδιά τους σε σχολεία αθείας? Αναγκαστούμε των πραγμάτων μέσω της λόγου να ανοίξουμε δικά μας σχολεία. Και ως πότε θα είμαστε αναγκασμένοι να καταναλώνουμε τρόφιμα σφραγισμένα? Σε κάποια χρονική στιγμή μέσω του συλλόγου θα ανοίξουμε δικά μας καταστήματα. Αμήν. Οφείλω να επισημάνω ένα μέγιστο κίνδυνο για το έθνος και την Ορθοδοξία, του οποίου κινδύνου η αντιμετώπιση θα ενταχθεί στη δράση του νέου ιδρυθέντος συλλόγου. Και ενώ τους χιλιαστάς, οι οποίοι ανά την επικράτεια περιφέρονται και προσπαθούν να μεταδώσουν μηνύματα αντίχριστα και ανθυγενικά στην χώρα. Εννοώ τη μη στρατευσή του. Τελειώνοντας, θα εκφράσω την βεβαιότητα ότι με τη βοήθεια του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης και πάντων των Αγίων και με τη δική σας τη συμπαράσταση, ο νέος σύλλογος θα επιτύχει τους στόχους του. Θα ήθελα να παρακαλέσω την αγάπη σας να κάνουμε λίγο υπομονή. Γίνονται θαύματα απόψε. Ο ελληνικός λαός παίρνει μηνύματα από τη μια άκρη της Ελλάδος στην άλλη. Πράγμα που συμβαίνει για πρώτη φορά άμεσα και όπως ακριβώς οικονόμησε η χάρη του Θεού και η προσευχή σας. Γι' αυτό ας μην είμαστε βιαστικοί. Το δώρο το μεγάλο που λέγεται Σύλλογος εναντίον του ηλεκτρονικού κατελώματος
και εναντίον του 666, όπως ακριβώς ανακρίθηκε το περιεχόμενό του και όπως βλέπετε στην ανακοίνωση που πήρατε ή που θα πάρετε, είναι ένα μεγάλο δώρο, διότι μας καλύπτει απόλυτα και όπως είπαν και οι προλαγήσαντες, θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την μη υποχρεωτική και αναγκαστική εφαρμογή, υπέροντας όπου δει, διεκδικώντας τα αστικά μας δικαιώματα όπως προβλέπει ο αστικός κώδικας. Βλέπετε λοιπόν ότι ο σύλλογος αυτός θα ακυρώσει τα σχέδια και αυτό που δεν έγινε ακόμη, δηλαδή η κατάργηση του νόμου 1599, τυπικά, γιατί ουσιαστικά μετά την δεκαετία δεν θα πρέπει να έχουν το θάρρος και το κουράγιο για να προχωρήσουν στην εφαρμογή του, αλλά και αν προχωρήσουν, αυτό θα γίνει προαιρετικό. Και ό,τι έγινε με τον πολιτικό γάμο, ακόμη χειρότερη μήλα θα πάρουν, διότι κανείς, μα κανείς, που έχει έστω και λίγο μυαλό, λίγη ευσέβεια και λίγη αγάπη στον τόπο του, που αγαπάει την ελευθερία και είναι έτοιμος να θυσιάσει τα πάντα για Ορθοδοξία, Ελευθερία και Ελλάδα, δεν θα πάρει τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα. Καθώς επίσης θα πολεμήσουμε για προαιρετικά όλα τα άλλα που μεθοδεύονται με διάφορες κάρτες. Βλέπετε λοιπόν ότι ο αγώνας είναι μεγάλος και ωραία τα χειροκροτήματα και ωραία η παρουσία και η αγάπη σας, αλλά δεν λύνονται τα προβλήματα και τα χειροκροτήματα. Θέλουμε λοιπόν να γίνετε μέλη του Συλλόγου και να γίνετε ενεργά μέλη του Συλλόγου. Είπε βέβαια ένας Άγιος Πατέρας στο Άγιο Όρος ότι το πρόβλημα θα λυθεί με τους αγώνες και τους στόχους που έχει θέσει το Ελληνοορθόδοξο Κίνημα Σωτηρίας. Αλλά βλέπετε, δεν είναι όλοι όριμοι σαν την αγάπη σας να εντάσσονται σε αυτόν τον σκληρό και τιτάνιο αγώνα. Ο σύλλογος λοιπόν είναι μαλακότερος αγώνας και εκεί μπορούν να ενταχθούν οι τίμιοι γέροντες, εκεί μπορούν να ενταχθούν οι άγιοι αρχιερείς, εκεί μπορούν να ενταχθούν όλοι με μικρότερες υποχρεώσεις αλλά με καθολικότερη συμμετοχή να ξεκινήσει ο αγώνας αυτός και να ολοκληρωθεί και να διεκδικήσουμε και την ακύρωση πάσης ηλεκτρονικής φακελώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας, εφόσον ακόμη ισχύει το Σύνταγμα και δεν υπάρχει νόμος όπως αυτοί προέβλεπαν να ψηφίσουν για να δώσουν το πράσινο φως στην ηλεκτρονική αυτή παγίδα. Ακόμη αυτά είναι και παράνομα και αντισυνταγματικά. Ξέρουμε, βαδίζουμε πάνω στα χνάρια εκείνα που δεν μπορούν ούτε νομικός ούτε πολύ περισσότερο με το θέμα της πίστεως να παίξουν και με την δική μας αξιοπρέπεια και ελευθερία. Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου, Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη, ο κύριος Δερνιτσιώτης, δικηγόρος Παραλίου Πάγου και πρόεδρος του Ταμείου Νομικών Ελλάδος, σας ομίλησε προηγουμένως και σας είπε. Τώρα θα σας παρουσιάσω τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Ιωάννη Στεφανίδη, ο οποίος θα δώσει και αυτός τον δικό του χαιρετισμό. Εκείνο που έχει σημασία είναι το πλήρωμα της δικής σας διεκδίκησης για την ακυρότητα του νόμου και των πράξεων γύρω από τα ηλεκτρονικά φακελώματα και αυτά χρειάζονται θυσία, αγάπη, συμπαράσταση και
οπωσδήποτε κάθε Τετάρτη, Ακαδημίας 35, λειτουργεί και ο Σύλλογος και μπορεί ακριβώς εκεί να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Εκείνο που έχει πληροφοριακώς μεγάλη σημασία είναι ότι θα βγει ένα δελτίο, μια κάρτα σε κάθε μέλος του Συλλόγου, χωρίς να παραδώσουμε, έστω και αν ζητήσουμε, την παλαιά ταυτότητα. Και με την κάρτα εκείνη, η οποία θα αποδεικνύει την δική μας αγωνιστικότητα και αντίθεση σε όλες αυτές τις μεθοδεύσεις, θα διεκδικήσουμε και θα πετύχουμε να μην μας βγάλουν όπως φοβερίζουν και θέλουν εκτός συναλλαγής, αλλά να είμεθα μέλη ζωντανά του κοινωνικού συνόλου, πολίτες που δεν θα μας βρίσκουν μόνο όταν θέλουν να μας προλογίσουν, αλλά θα μας βρίσκουν και ενάντια σε κάθε εκποίηση της Αγίας μας πίστεως και κυρίως των ατομικών ελευθεριών και της αξιοπρέπειας που έχει κάθε Ορθόδοξος χριστιανός, έτσι πλέον κληρικός ή λαϊκός. Βλέπετε λοιπόν ότι το ένα μετά το άλλο, γι' αυτό όταν θα υπογράφετε την αίτηση, όσοι προλάβετε απόψε, θα ξέρετε ότι θα έχετε υποχρέωση να φέρετε και δύο φωτογραφίες για να γίνει αυτό το αρχείο και για να γίνει το πλαστικοποιημένο δελτίο Ιωνή ταυτότητος, του Συλλόγου, ως μέλη του Συλλόγου που ζωντανά αγωνίζεστε για να ακυρώσουμε όλες τις μεθοδευμένες παγιδεύσεις που καθημερινώς πολλαπλασιάζονται, αλλά το τελικό τους αποτέλεσμα είναι να μας αφυπνίζουν, να μας ενώνουν, και έτσι αυτός ο αγώνας, αυτή η πορεία θα φέρει και την ενότητα της Εκκλησίας, θα φέρει ακόμη και την ομολογιακή δραστηριοποίηση όλων μας. Θα δούμε ότι εκείνα που μας είχαν απασχολήσει μέχρι τώρα, να φτιάξουμε εκείνο ή το άλλο, ευλογημένα και άγια ήτανε, έρχεται όμως η στιγμή αυτή να πούμε μην υπερπάντων ο αγών, να δώσουμε εις τα σεπάρξεις τη μάχη και να κερδίσουμε πλέον όχι μία μάχη, αλλά ολόκληρο τον πόλεμο για την Ελλάδα μας και για την ανθρωπότητα. Θα παρακαλέσω τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου, τον κύριο Στεφανίδη, να έρθει στο μικρόφωνο να μας δώσει το χαιρετισμό και το μήνυμα του. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, καταρχήν η σημερινή συγκέντρωση δεν είναι μια απλή σύνεση. Για μένα είναι ένα λαϊκό προσκύνημα. Γιατί όπως κάποιος συγγραφέας αναφέρει, ο οποίος είναι θεόχρωστος, λέει ότι υπάρχουν στιγμές στον άνθρωπο που όποια στάση και αν έχει το σώμα, η ψυχή βρίσκεται γονατισμένη στον Κύριο. Και επισημαίνει ότι τα πρόσφυγα αγαθά εδώ δεν έχουν καμία σημασία, αλλά σημασία έχει η ψυχή του ανθρώπου. Και όσοι αγάπησαν περισσότερο τα γήινα από την ψυχή, θα μένει γήινα να τα χάσουν, την ψυχή όμως θα την ξαναβρούν. Ο νεοειδρυθής σύλλογος που αναγνωρίστηκε με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, κοινωνικού και θρησκευτικού σκοπού, υπό την επωνυμία Πανελλήνιος Ομολογιακός Σύλλογος Εθνικών και Ορθοδόξων Παραδόσεων, Άγιοι Κωνσταντίνος και Αγία Ελένη, είναι μια πράξη de facto και de jure αναγνώρισης της Ορθοδόξου Πίστεως, που μαζί με το Ελληνικής αποτελούν δύο παραλλήλους θεοφόρους που σκοπό έχουν οδηγήσουν τους χριστιανούς της σωτηρίας της ψυχής. Είναι μια όαση μέσα στην έρημο και το σκόπο που επικρατεί σήμερα. Η ταυτότητα που θα εκδοθεί από τον Σύλλογο θα αποτελέσει την εξαρτάτη ομολογία της πίστεως μας και ίσως συγχρόνως με άλλες προϋποθέσεις την τελείωση του θείου προορισμού του ανθρώπου στη γη. Δίνουμε επίσης το μήνυμα στους ανεύθυνους δημόσιους άνδρες και στους κρατούντας που μας διοικούν και γενικά σε όλες τις σκοτεινές
και αντίχριστες δυνάμεις που σκοπό έχουν να επιβάλλουν το ηλεκτρονικό χακέλωμα, ότι διαφωνούμε απολύτως και δεν συμμεριζόμαστε τις απόψεις των. Γιατί, και τούτο γιατί, για το σοβαρότερο θέμα που μας απασχολεί, ούτε ρωτηθήκαμε, ούτε έγινε κανένα δημοψήφισμα. Ακόμη θέτουν υπόψη τους ότι κανείς από αυτούς δεν έχει το δικαίωμα, κυριαρχικό και τυρινικό δικαίωμα, όπως λέμε, να διαπραγματεύονται και μάλιστα να γνία μας και την ψυχή μας, πολύ περισσότερο να λωτριώνουν αυτοί. Ποτέ λοιπόν να μην τους διαφέρει ότι εις τας δημοκρατίας, διότι διατείνονται ότι έχουν δημοκρατία, ενώ είναι κάτι άλλο υπό κοινοβουλευτικό μαντία, εις τας δημοκρατίας, εις τας αμυγής δημοκρατίας, το χρόνημα είναι ελεύθερο. Διώκεται η πράξη και δει η παράνομος πράξη. Ακόμη να μην δυσμονούν και τους διαφέρει της προσοχής το αρχαίο ρητό ότι ανθρώπων άρχουν, δεύτερον ότι κατά νόμο πρέπει να άρχουν και τρίτον ότι δεν θα άρχουν πάντοτε. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις σας προτείνουμε να εγγραφείτε ως μέλη του Συλλόγου και να αγωνιστούμε όλοι μαζί για τον ίδιο σκοπό. Παρακαλώ, δεχτείτε ειλικρινά εκ μέρους όλου του Συλλόγου τη χριστιανική μας αγάπη και την διαβίωση των εξαιρετικών μας αισθημάτων για σας. Τέλος, παρακαλούμε τον Χριστό, την Υπηρεγία Θεοτόκο, τους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη και όλους τους Αγίους όπως ευωδώσουν το έργο του Συλλόγου. Σας ευχαριστώ. Λεφτά θα φύγουμε. Θα κάνουμε τον ύμνο και σε 5 λεφτά θα φύγει. Επειδή χάγαμε το αυτό, σας παρακαλώ, ούτε 2 λεπτά να ακούστηκε το έτρο μέρος του κύριο Δημήτριο Μακάλη, ο οποίος είναι ταμείας του Συλλόγου και έχει υποχρέωση να πει 2 λόγια. Είμαι πατέρα, άξιο μοναχικό τάγμα, αγαπητοί αγαπητοί αδελφοί. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στο σημερινό προσκλητήριο που σαν ταμεία του Συλλόγου που ιδρύθηκε για να συνεχίσει τους αγώνες μαζί με το Ελληνοορθόδοξο Κίνημα Σωτηρίας και να αντισταθούμε στο ηλεκτρονικό φακέλωμα. Θα ήθελα να σας καλέσω σαν ταμεία του Συλλόγου να ενισχύσετε αυτόν τον αγώνα, γιατί βλέπετε χρειάζεται και οικονομική ενίσχυση για να αντιμετωπίσουμε όλα τα έξοδα και τα λοιπά που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουμε διάφορα προβλήματα που στη σημερινή εποχή που ζούμε είναι απαραίτητο και το οικονομικό, όπως βλέπετε. Εγώ θα ήθελα να καλέσω όλους τους αγωνιστές που βρίσκονται στον ομολογιακό αγώνα να συμβάλλουν και να γραφτούν στο νέο σύλλογο ΠΟΣΕΟ, το Πανελλήνιο Ορθόδοξο Σύλλογο Ελληνικών και Ορθοδόξων Παραδόσεων, που θα προχωρήσει ενωμένο μαζί με όλους τους ομολογητές που δεν βρίσκεστε τυχαία εδώ σήμερα, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις αντίχριστες και σκοτεινές δυνάμεις που θέλουν να φακελέψουν τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός δεν θα σφραγιστεί. Θα μακρούν αντιμέτωπος έως αίματος, έως θανάτου. Δεν δεχόμαστε σαν Έλληνες Ορθόδοξοι να μας φραγίσουν όπως φραγίζουν τα ζώα. Ο ελληνικός λαός, ο ορθόδοξος ελληνικός λαός έχει δώσει δείγματα από την ιστορία του και δεν δέχεται τέτοιου είδους φακελώματα. Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω! Μην υπερπάτων αγών, έως εσάτων. Για να δείτε πόσο σημασία είχε η απόψινή βραδιά και τι συμπεράσματα βγήκαν και τι υψηλά νοήματα θεολογικά, σας λέω τούτο. Την ώρα που εγώ μιλούσα, είχε δει το συνεργείο του κανάλι 5, προσέχα. Μιλούσε ο κύριος Μαρκουλάδος. Λοιπόν, και μεταξύ εκεί των άλλων ήταν και ο κύριος Μουστάκης, θεολόγος, δεν λέω τη δεύτερη κουβέντα, μαζί με τον θεολόγο πάει και κάτι άλλο, τέλος πάντων. Ο οποίος είπε, κύριε Μαρκουλάτε, του είπε, εγώ δεν βλέπω στο γραμματοκώδικα τίποτα.
βλέπετε εσείς τίποτα λέει αόρατα, ακούτε? Αν βλέπουν τίποτα αόρατα λέει 600 εγώ δεν βλέπω λέει. Αυτοί είναι οι θεολόγοι που παίρνουν μισθό με προϋπολογισμό 910 εκατομμύρια. Αλλά θα τους βάλουμε στην τηλεόραση. Θα είναι να μας αφήσουνε. Και αύριο λοιπόν, αύριο ανοίγτε το κανάλι 5 στις 6 ώρα. Θα είμαστε κι εμείς. Πιστεύω να μας δώσουν το λόγο. 6 ώρα λοιπόν, αύριο στο 5 κανάλι. Και πέστε το και σ' άλλους να παρακολουθήσουν την αυτή γύρω από το ηλεκτρονικό κέντρο. Εμείς απόψε να σας ευχαριστήσουμε εκ βάθους ψυχής, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, αλλά προσωπική μου σκέψη, για αυτόν τον σύλλογο που τιμάει τον Άγιο Κωνσταντίνο, που δεν θέλουν να τον ακούσουν οι Μασόνοι και οι Εβραίοι, ούτε Αμερική, ούτε Ευρώπη, ούτε Πάπα. Γιατί στο πρόσωπο του Αγίου Κωνσταντίνου είναι η Βασιλεία του Χριστού επί της γης. Εν τούτο νίκα. Ναι, δεν την θέλουνε. Θέλουν να φέρουν τον Αντίχριστο. Γι' αυτό λοιπόν, εγώ θα έλεγα αυτό το σύλλογο να τον βοηθήσουμε και όχι μόνο απλώς μυρολατρικά να πούμε πάρτε ρε παιδιά 5.000 για την εγγραφή και για την ταυτότητα, αλλά θα έλεγα ότι στο σύλλογο αυτό πρέπει να δοθούν μεγάλες εισφορές και δωρές. Ξέρετε γιατί? Διότι σε λίγο πρέπει να ανοίξουμε και δικά μας μπακάλικα. Τα ακούτε? Ναι, και δικά μας να παίρνουμε καθαρά. Έχει τη δυνατότητα ο σύλλογος. Ναι, να μην φτάσω και στα σχολεία, αλλά πάση περιπτώσει. Ναι, δεν θα δεχτούμε το χάραμα ούτε στο σώμα, διότι αυτοί θα πετύσουν μετάβριο στο σώμα. Τώρα βλέπετε την κάρτα, δεν είναι τίποτα. Μεθαύριο το σύστημα των τραπεζών έβγαλε μηχανήματα που θα γίνεται η αναγνώριση μέσω τη ήριδος του ματιού, που σημαίνει ήρις ματιού, φακέλωμα, δηλαδή χάραγμα στο μέτωπο. Διότι το μηχάνημα, εφόσον βλέπει στο πρόσωπο στα μάτια, οπωσδήποτε πρέπει να θα σε σφραγίζει στο μέτωπο. Από την ήρυδα λέει, θα συναλλάσσεσαι, θα βλέπει αν είσαι εσύ. Δεν θα θέλει ούτε κάθε τίποτα. Καταλαβαίνετε που φτάνουμε. Ας το καταλάβουμε επιτέλους. Και πρώτα, με θάρρος, με δύναμη, να μην ρίξουμε τα χρυσαφικά μας. Κάποτε είχα πει μέσα στο ποτάμι για να μας τα πάρουν οι Τούρκοι στη θάλασσα, οι Κωνσταντινούπολίτες, όταν ο Μωάμεθ μπήκε μέσα στην Κωνσταντινούπολη, ξέρετε τι κάνανε, ρίχνανε τα χρυσαφικά τους, τόσο καιρό δεν τα δίνανε στον Κωνσταντινό Παλαιολόγο, που τους έλεγε ελάτε να φτιάξουμε τα τείχη. Όχι, δεν δίνανε, τα κρατάγανε, γιατί νομίζανε ότι δεν θα πέσει η Κωνσταντινούπολη. Είχε πέσει και εκεί ένα μήνυμα ότι δεν είναι εποχή, ακούτε, όπως τώρα λένε, δεν είναι εποχή του Αντιχρίστου. Μετά από 1000 χρόνια, 500 ξέρω εγώ λένε μερικοί. Λοιπόν, η Κωνσταντινούπολη όμως έβλεσε και τότε πηγαίνανε τα χρυσαφικά τους και τα ρίχναν στη θάλασσα και δεν τα δώσανε στην Παναγία και στο Χριστό για να μην πέσει η Κωνσταντινούπολη. Ας συνέλθουμε λοιπόν, αυτά δεν είναι τίποτα. Είναι θυσία, αλλά εγώ βλέπω από τον εαυτό μου πρώτα, διότι είμαι πολύ ανάξιος σας λέω, δεν έχω κάνει τέτοια θυσία, βλέπω ότι αυτή τη στιγμή αν μας βάλουν στην πλάστιγα της δικαιοσύνης θα βρεθούμε μειωμένοι και χρωμένοι έναντι των Αγίων Μαρτύρων. Λοιπόν, ας κάνουμε προσευχή. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ναι, να σας προετοιμάσουμε και όσα... Όσα γίνονται είναι για προετοιμασία, ψυχική και ετοιμότητα μάχης και δεν τελειώνουν ούτε με μία ούτε με πολλές συγκεντρώσεις. Όσοι έρχονται Ακαδημίες 35, αυτοί και ενημερωμένοι είναι σφόδρα και καθημερινώς ό,τι παρατηρείται, σχολιάζεται και σχεδιάζεται η αντιμετώπιση. Τώρα, ένα λεπτό.
Ένας αδερφός κάνει μία παρατήρηση ή μία υπόθεση. Λέει λοιπόν ότι να μπουν οι εικόνες του Κυρίου στα σχολεία, στις αίθουσες διδασκαλίας που έχουν κατέβει. Εμείς λέμε και το είπαμε και στο Σύνταγμα να μπει η εικόνα του Κυρίου πρώτα στη Βουλή των Ελλήνων. Μπράβο! Μπράβο! Επίσης, οι σημαίες στα δημόσια κτίρια να έχουν στο κοντάρι τους τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, όπως προβλέπει και ο νόμος που ισχύει. Και τώρα όλοι μαζί να κάνουμε, να πούμε τη υπερμάχος στρατηγότητα νικητήρια. Απόγευμα, δεν είναι.